Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα στο τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, απ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό, να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 του φέκια, σαν να στεκώσουν να μπροστά σ' ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Καλησπέρα. Παρασκευή απόγευμα εδώ στο στούντιο του ID Radio. Ξεκινήσαμε με Τάσο Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπο. Μια προσωπική επιλογή του Μπαχός Μπόρα. Καλησπέρα Μπαχός Μπόρα, είναι στο στούντιο. Καλησπέρα Αριστοτέλη.
Χαίρομαι πολύ που σε είδα και από κοντά. Ναι, γνωριστήκαμε πριν λίγο, ούτε 10 λεπτά. Έχουμε μιλήσει καμιά δύο φορές στο τηλέφωνο. Με μεγάλη μου χαρά, την άλλη άκρη αυτού του κόσμου, δεν είναι στο στούντιο, αλλά σίγουρα φιλοξενούμενη στο στούντιο μέσω του Skype, η Κατερίνα Τσουκαλά. Καλησπέρα, Κατερίνα, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Μαχώς. Πολύ χαίρομαι που τεχνικά τουλάχιστον δεν έχουμε προβλήματα. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, φιλοξενώ τον Μπάχος Μπορά, 20 χρόνια πια στην Ελλάδα, που έχει ακολουθήσει μια αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, ήρθε στην Ελλάδα, ενώ η Κατερίνα έφυγε από την Ελλάδα. Σωστά, Κατερίνα? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έναν πρόσφυγα, πια επίσημα, από το 2011 αναγνωρισμένος πολιτικό πρόσφυγα, και μια Ελληνίδα της Διασποράς πια. Άπατρης. Άπατρης. Θέση, φύση και θέση δηλαδή. Φύση και θέση, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η συνήθις διαδικασία, εσύ Κατερίνα έχεις ακούσει κάποιες εκπομπές, μπορεί να δεν τις έχει ακούσει, είναι η λογική σας πετάω τον μπαλάκι και ο καθένας από τους δυο σας να βάλουμε μπροστά την κυρία. Βέβαια. Τσουκαλά. Δίνει ένα μικρό προφίλ, πώς ο ίδιος βλέπει, πώς ο ίδιος θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του. Σε ακούω, Κατερίνα. Μάλιστα. Είμαι διεθνολόγος και αμυντικός αναλυτής. Έφυγα από την Ελλάδα στα 17 μου. Πήγα στην Αγγλία, σπούδασα στην Αγγλία. Έκανα bachelor διεθνούς πολιτικής και στρατηγικών μελετών στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Μάστερ στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ πάνω στην ανάλυση άμυνας και ασφάλειας. Και το διδακτορικό μου ήταν πάνω στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική. Ούσα διδακτορική φοιτήτρια είχα την απίστευτη ευκαιρία να εργαστώ ως λέκτορας διεθνούς ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν Χαουλέρ το 2008-2009. Έχω εργαστεί πάνω σε θέματα διεθνούς ασφαλείας και άμυνας σε ερευνητικούς οργανισμούς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε πανεπιστήμια στον Καναδά, στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Αυστραλία δεν έχεις πάει ακόμα, έτσι? Θέλω να πω, Ήπειρος και Αφρική δεν έχω, δεν βλέπω στο βιογραφικό σου. Όχι, δεν έχω πάει Αυστραλία. Και Αφρική, άρα έχεις ακόμα δρόμο. Έχω. Ως άπατρης. Ελπίζω να τα επισκεφτώ κάποια στιγμή. Την πατρίδα θα την επισκεφτείς ποτέ? Εννοείται. Okay. Λοιπόν, για την Κατερίνα ακούσαμε. Για τον Μπάχος τώρα, για να δούμε εδώ τα δύσκολα. Τη δύσκολη, θέλω δύο αναλύσεις. Πριν έρθεις στην Ελλάδα και μετά, αφού έρθεις. Με ενδιαφέρει δηλαδή και το κομμάτι της αναχώρησής σου, πριν την αναχώρησή σου. Πριν την αναχώρησή μου ήμουνα στο Κουρδιστάν. Επίσημα που δεν ονομάζεται Κουρδιστάν, Βόρειο Κουρδιστάν που λέμε, το τουρκικό κομμάτι. Γιατί είναι διαμερισμένη. Δεν υφίσταται η έννοια του Κουρδιστάν. Είναι σε 4 κράτη, είναι στο Ιράν, στο Ιράκ, Συρία, Τουρκία και ένα κομμάτι που μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν είναι. Okay, είναι Βόρειο Ιράκ, Τουρκία. Όχι, Βόρειο Ιράκ, εμείς λέμε Νότιο Κουρδιστάν εκεί. Ναι, είναι Βόρειο Κουρδιστάν. Βόρειο Κουρδιστάν είναι στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Δυτικό Κουρδιστάν. Ρόζαβα, Συρία, το κομμάτι που καταστράφηκε. Το Νότιο Κουρδιστάν. Είναι στο Βόρειο Ιράκ που ονομάζονται. Το Βόρειο Ιράκ. Και Ροζχελάτ είναι Ανατολικό Κουρδιστάν που βρίσκεται το δεύτερο κομμάτι του Κουρδιστάν, δηλαδή στο Ιράν. Εγώ πριν έρθω εδώ, όπως όλοι οι Κούρδοι που γεννηθήκαμε μέσα στο πόλεμο και μεγαλώσαμε μέσα στους πολέμους και με τις οργανώσεις που γνωριστήκαμε, δηλαδή είναι σαν οικογενειακή υπόθεση, εκτός από εθνικό ζήτημα και απελευθερωτικό. Γεννηθήκαμε εκεί, μεγαλώσαμε εκεί, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια σκληρότητα, πολιτικοποιηθήκαμε από όσο νωρίς μπορεί να γίνει, αναγκαστικά δηλαδή. Αρκετοί μας δεν ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια και τα νεανικά μας χρόνια.
όπως μερικοί μπορούν να φανταστούν πώς ζήσαμε. Σε 17 μου, όπως η Κατερίνα κατάληψε την πατρίδα, έφυγε μακριά, και εγώ σε 17 μου που τέλειωσε το Λύκειο, αναγκαστικά πήρα τον δρόμο της προσφυγιάς και ήρθα στην Ελλάδα. Επιλογή ή ανάγκη? Αναγκαστική ανάγκη. Είναι και αναγκαστική ανάγκη. Ναι, γιατί η προσφυγία δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη σε διώχνουν. Διωχτήκαμε δηλαδή. Κάποια γεγονότα είχαν γίνει εκείνα τα χρόνια εκεί. Εκείνα τα χρόνια ήταν, και η Κατερίνα ξέρει, ήταν πολύ άγρια χρόνια. Εγώ εγκατάλειψα το Κουρδιστάν 1994. Mm-hmm. Ένα χρόνο έμεινα στην πόλη. Κρύφτηκα εκεί δηλαδή. Ήταν εποχή. Στο Διάρμπακη. Στο Διάρμπακη, ακριβώς. Αμέτημε. Γινόταν καθημερινά δολοφονία των ανθρώπων στους δρόμους. Δηλαδή, μιλάμε 3-4 άτομα. Επίσημα τώρα είναι πια. 17.000 άτομα μεταξύ 1992 με 4. Mm-hmm. 17.000 άτομα αγνοούμενοι δηλαδή. Έχω το λόγο που σε ρώτησα. Δηλαδή, να δούμε και τις πραγματικές αιτίες που σηκώθηκες και έφυγες. Και σηκωθήκαμε, φύγαμε αναγκαστικά. Ή έπρεπε να πούμε στις φυλακές, ή έπρεπε να πάμε στο βουνό, ή έπρεπε να κάπου να πάμε. Ήρθαμε εδώ. Από τότε μέχρι σήμερα έχει περάσει, θα συμπληρώσει 20 χρόνια το Οκτώβριο, θα τελειώσει 19. Είναι δύσκολες συνθήκες που φύγαμε δηλαδή και ήρθαμε εδώ, δυσκολίες που ζήσαμε, όχι με την ελληνική κοινωνία. Δυσκολίες ως αφήνεις πράγματα πίσω σου και εξαγανάζεσαι, φεύγεις. Και, δηλαδή η προσφυγή είναι χωρίς επιστροφή. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι της προσφυγίας. Φύγαμε εκεί, μεγαλώσαμε εδώ. Πέτανε η μάνα μου 2005, δεν μπόρεσα να πάω. Δεν την είδα δηλαδή. Είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά μέσα σε αυτή την, όπως στο Κουρδιστάν ξεκινήσαμε να επιβιώσουμε μέσα στο πόλεμο, συνηθίζαμε και την προσφυγία με την αλληλεγγύη των Ελλήνων φίλων μας, Ελλήνων και Ελληνίδων, με την αλληλεγγύη και συμπαράστασή τους. Φτάσαμε μέχρι σήμερα και προσπαθούμε να κρατηθούμε στην ζωή. Αυτά όσον αφορά το σκληρό θέμα του φεύγω από την πατρίδα, από τον τόπο μου. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν μπήκε σε μια διαδικασία προσαρμογής. Mm-hmm. Έμαθες ελληνικά και μπήκες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έτσι, σχολή μέσω μαζικής επικοινωνίας, όπου τελείωσες το 2007. Mm-hmm. Μπήκα 2002 στη σχολή δημοσιογραφίας και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τέλειωσε 2007. Μετά πέρασε το παιδαγωγικό τμήμα, ήθελα να αλλάξω κατεύθυνση. Θα εξηγήσω γιατί. Πέρασε εκεί, ασχολούμαι με τα παιδιά, ασυνόδευτα παιδιά των προσφύγων, με κατεύθυνση κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση. 2010 τέλειωσε τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Είμαι στο ίδιο τμήμα, στο παιδαγωγικό τμήμα, δηλαδή δημοτικής εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Κάνω διδακτορικό. Φέτος ελπίζω μάλλον θα τελειώσει δηλαδή. Είναι με θέμα τραυματικές εμπειρίες των ασυνόδευτων παιδιών και επιπτώσεις ανηλίκων παιδιών. Ανηλίκων, επιπτώσεις στην εκπαίδευσή τους. Που ετούνται άσυλο. Ετούνται άσυλο και επιπτώσεις του τραύματος στην εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα. Είναι αυτά τα παιδιά που είναι. Πολύ ιδιαίτερο θέμα. Βρίσκονται κάτω από 18 ηλικίες και θεωρούνται ασυνόδευτοι και ανήλικοι. Δηλαδή δεν προστατεύονται από την οικογένεια. Δεν υπάρχει κάποιο. Σκοτώθηκαν οι γονείς τους ή οτιδήποτε. Ήθελα να τους στείλουν για να ζήσουν, για να μην σκοτωθούν στους πολέμους, να μην αρπακτούν από διάφορες τζιχαντιστές, είτε από Αφγανιστάν είτε από Σόβορεια Αφρική, και αναγκάζονται να πάρουν τον δρόμο, ένα επικίνδυνο δρόμο δηλαδή, να σώσουν τις ζωές τους δηλαδή. Μάλιστα. Νομίζω ότι και η Κατερίνα κάτι έχει κάνει σχετικό με τα τραύματα. Ναι, έτσι ακριβώς. Το 2008-2009, μάλλον το Νοέμβριο του 2008, είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ με τους φοιτητές μου το Μουσείο της Χαλάπτσα. Η Χαλάπτσα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μία μικρή πόλη στα σύνορα, πολύ κοντά στα σύνορα με το Ιράν, 7 χιλιόμετρα από το Ιράν.
όπου στις 16 Μαρτίου του 1988 έγινε ρήψη χημικών από την Ιρακινή αεροπορία, από το Σαντάμ. Κάποιοι θα θυμούνται και τον χημικό Αλή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εκστρατεία αυτή γενοκτονίας και για το λεγόμενο Ανφάλ, όπου είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ τα μουσεία, τα νεκροταφεία, και να βιώσω με τους φοιτητές μου κάποια παράδοξα. Δηλαδή, το μουσείο αυτό είχε καεί το 2006, 2 χρόνια πριν το επισκεφτώ εγώ με τους φοιτητές μου, από τους ίδιους τους πολίτες. Και έτσι λοιπόν αυτή η εμπειρία και το γεγονός ότι γενικά οι κάτοικοι αυτής της πόλης είναι εχθρικά διακείμενοι σε τουρίστες και σε δημοσιογράφους οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη χημική επίθεση. Άρχισα λοιπόν να ερευνώ τις επιπτώσεις της μνήμης και του τραύματος στους επιζώντες της Χαλάπτσα. Την έρευνά μου την παρουσίασα πέρυσι το Μάρτιο στο Διεθνές Συνέδριο Διεθνών Σχέσεων στο Τορόντο και έβγαλα κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία έχουν περισσότερο να κάνουν με κάτι το οποίο ονομάζεται επιγενετική μνήμη. Δηλαδή, πώς η μνήμη και το τραύμα από γενιά σε γενιά επηρεάζουν το DNA και την αντίδρασή μας στο στρες και πώς αυτό επηρεάζει την πολιτικοποίησή μας. Αυτά. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά τεχνικό το θέμα σου, Κατερίνα. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αυτή τη στιγμή όμως σκέφτομαι. Τώρα από πού μας μιλάς, από το Οντάριο, του Καναδά? Όχι, από... Ναι, από το Waterloo. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μουσικές που τις έχουν διαλέξει και οι δύο καλεσμένοι και ως εκ θαύματος είναι κουρδικές. Τώρα να ακούσουμε, προτείνω, να ακούσουμε το Μπιμπιλό. Μπιμπιλό, το Αϊδόν. Μπιμπιλό. Αϊδόν σημαίνει. Αϊδόν. Του Σερβάρ Περβέρ. Του Σερβάρ. Αυτό είναι επιλογή της Κατερίνας. Και σε 4 λεπτά είμαστε μαζί σας. Hey, lo, lo, oh, yeah.
حيلالي وايب البلوغ بريشان وسيم يوم هاجرو باو باراني لك روحي لنخراك رو دربات از بمرمو كزيب وكال برسرم بن هاي لولو هاي مالام بالبلو هاي ليلي واي بالبلو پریشان و سیمی و مهاجرو باو بارانه لکرو هاي لين تبخرا کرو. Μάλιστα. Αγαπημένο της Κατερίνας, γιατί το αγαπάς αυτό το κομμάτι? Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το Αηδόνι. Γιατί μου θυμίζει πολύ έντονα τη φύση. Έχει τόσο όμορφη, άγρια ομορφιά το Κουρδιστάν. Ψηλά βουνά, άγρια φύση. Αυτή την επαφή με τη φύση μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Βλέπω ένα τεράστιο χαμόγελο εδώ απέναντί μου. Συμφωνείς με την Κατερίνα? Ναι, συμφωνώ μαζί της. Κουρδικός λαός και λαοί που ζουν εκεί στην περιοχή, εκτός από τους Κούρδους δηλαδή, είναι οι λαοί που έχουν μεγαλώσει όντως μέσα στην φύση, έχουν επαφή με την φύση. Έχει μια άγρια ομορφιά, τεράστια βουνά και ποτάμια. Και δεν είναι τυχαίο. Και απόκρυμνα. Ναι, και δεν είναι τυχαίο. Μετά από αυτήν την καταστροφή και από το Κομπάνι που τα πούμε σε λίγο, οι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τους τόπους τους. Δηλαδή, όσο βαριές γενεκτονίες που έχουν ζήσει, όπως ανέφερε η Κατερίνα Ζωχαλέψα και στο Ιράκ και διάφορα τέτοιο, είναι αυτό που δίνει χαρά μάλλον, τα άγρια βουνά, και χαρά και δύναμη στο κουρδικό λαό για να επικρατούν ζωντανά και να αγωνιστούν. Νομαδικός λαός οι Κούρδοι, έτσι, κατά τους προηγούμενους αιώνες, και με μια ιστορική διαδρομή που χάνεται στα βάθη του χρόνου, έτσι. Καταγεγραμμένα, νομίζω, στοιχεία υπάρχουν για τους Κούρδους ως φυλή, εννοώ, από πότε, από τον 9ο αιώνα π.Χ. Μερικοί μιλάνε ότι οι Κούρδοι προέρχονται ως φυλή μαζί με τους Πέρσους, δηλαδή από την ίδια φυλή προέρχονται, αλλά ιστορικά αναφέρουν μόνο τα κείμενα, την εξιστρατεία που έγινε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Από τότε αναφέρουν ως επίσημα, δηλαδή υπήρχε ένας λαός εκεί, η επιστροφή των δεκάδων, νομίζω, βιβλίο, αν δεν κάνω, Ξενοφών, κάτι τέτοιο, ο επιστρατηγός του Αλέξανδρο. Ιστορικά έχει ονομαστεί με διάφορες ονομασίες. Το πιο γνωστό είναι η Μίδη, δηλαδή ιστορικά. Mm-hmm. Ένας λαός ποτέ που δεν υπήρχε κράτος, που υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός στη Μέση Ανατολή και χωρίς κράτος. Γι' αυτό και το Κουρδιστάν είναι άτυπα χρησιμοποιείται. Άτυπα και άτυπα. Μοναδικό που έγινε
εκείνη την εποχή του το Σοβιέτ, που ήταν 1945, στο Ιράν, στο Ανατολικό Κουρδιστάν, ιδρύθηκε ένα κουρδικό κράτος, Μεχάμπατ λέμε, μπόρεσε να επιβιώσει, να ζήσει 11 μήνες. Μετά, συμφωνία μεταξύ της, με το Σοβιέτ, Ιράν και Αγγλία, καταστράφηκε αυτή και εκεί που ιδρύθηκε το Κουρδιστάν, κρεμάσανε όλους τους ηγέτες τους. Από τότε μέχρι σήμερα, διάφορες εξαγγέλσεις έχουν γίνει, σφαγές έχουν γίνει, αλλά είναι μεγάλος πληθυσμός, ένας έθνος. Μιλάμε, δεν ξέρουμε επίσημα πόσα είναι, αλλά μιλάμε μεταξύ 30-35 εκατομμύρια χωρίς... Εγώ διαβάζω για γύρω στα 25-26 εκατομμύρια. Ανάλογα, έτσι πηγαίνει και παραπάνω, παρακάτω. Αυτό μπορεί να έχει μια λογική να μειώσουμε τους αριθμούς για να μειώσουμε τη συμμετοχή των Κούρδων στη Συρία, γιατί στην Τουρκία είναι πάνω από 20%. Mm-hmm. Στη Συρία δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αντίστοιχα στο Ιράκ. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι περιοχές, οι κούρδικες μειονότητες είναι σημαντικές πληθυσμιακά μέσα στη χώρα. Δηλαδή αυτά τα 25, η απόκληση 25-35, τα 25-26 που βρίσκω εγώ τουλάχιστον mm-hmm. βιβλιογραφικά καταγεγραμμένα και τα 35 είναι μεγάλη διαφορά. Έτσι. Έχει μεγάλη διαφορά, αλλά όντως δεν ξέρουμε επίσημα πόσο είναι, ναι. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο... Λαμβάνεται υπόψη σε αυτούς τους αριθμούς ο εκτουρκισμός, για παράδειγμα στην Τουρκία, που έχει επιχειρηθεί? Ναι, υπάρχει και αυτό. Βέβαια τώρα τελευταία δηλώνεται ότι είναι Κούρδοι. Παλιά, όταν γινόταν καταγραφή των ατόμων, δεν γράφονταν και μπορούσε να δηλώσει να πει είμαι Κούρδος. Επίσημα περνούσαν, ας πούμε, στα επίσημα έγγραφα ότι είναι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάπου εκεί, δηλαδή κοντά στα 30 εκατομμύρια μιλάμε. Υπάρχει ένα μεγάλο πληθυσμό που είναι στις δυτικές πόλεις της Τουρκίας. Μιλάμε στην Κωνσταντινούπολη, μιλάνε 3-4 μέχρι και 5 εκατομμύρια Κούρδοι. Δηλαδή, στην ουσία μπορούμε να πούμε μεγαλύτερη πόλη των Κούρδων, που θεωρούμε Αμέ το Διάρβεκυρ, mm-hmm. ως μελλοντική πρωτεύουσα, δηλαδή που λένε, είναι mm-hmm. Κωνσταντινούπολη, 5 εκατομμύρια Κούρδοι. Είναι το ένα μεγάλο κομμάτι, δηλαδή πάνω από το 22%. Τεράστιο κομμάτι είναι. Του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα. Κατερίνα, εσύ πώς βρέθηκες στο βόρειο Ιράκ, Κουρδιστάν? Στο δηλώνεις Κουρδιστάν, εσύ, έτσι? Ναι, στο νότιο Κουρδιστάν, το λεγόμενο ναι. νότιο. Έτσι ήθελαν οι φοιτητές μου να το αποκαλώ. Ήθελα πάρα πολύ να εργαστώ, αλλά και να βιώσω την εμπειρία της ήμι εμπόλεμη ζώνης. Καλά, εμπόλεμη ζώνη δεν ήταν το 2008. Είναι μια πάρα πολύ... Το νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή το Ιρακινό Κουρδιστάν, όπως το γνωρίζουμε εμείς, είναι μια πάρα πολύ ασφαλής ζώνη. Είναι αυτόνομο κράτος. Το 2008 απλά έκανα αίτηση στο Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν για μια θέση λέκτορα διεθνούς ασφαλείας. Το νότιο Κουρδιστάν, mm-hmm. από ό,τι διαβάζω, είναι μια περιοχή στην οποία έχουν επενδύσει πολλά οι Τούρκοι. Αλλά και τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι, εδώ στην Ελλάδα, πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα, εννοώ κάτω της τελευταίας περίοδου, πάρα πολλοί επιχειρηματίες, κατασκευαστές κλπ. Οδεύαν προς το νότιο Κουρδιστάν, το βόρειο Ιράκ, εν πάση περιπτώσει, για να δουλέψουν. Έτσι ακριβώς είναι, Αριστοτέλη. Ναι. Αυτό... Ναι. Έλα, σ' ακούω. Σας ακούω. Α, οκ, okay, εντάξει. Θέλω να πω ότι επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολλά λεφτά επενδεδημένα, είτε κυρίως από Τούρκους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Την εποχή που ήμουν εγώ υπήρχε ένας οικοδομικός οργασμός, θα έλεγα, χτίζονταν σχεδόν σε καθημερινή βάση κτίρια. Τούρκικες μεγάλες εταιρείες, ναι. Ναι. Τα περισσότερα συμβόλαια, ναι, κλείστηκαν τότε με Τούρκους επιχειρηματίες. Δηλαδή, υποδομές
στήθηκαν από Τούρκους επιχειρηματίες. Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυρές επιχειρηματικές διασυνδέσεις Κούρδων και Τούρκων. Πάρα πολλοί Έλληνες προσπάθησαν να κάνουν κάποια νήματα στο Κουρδιστάν, απέτυχαν. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Την εποχή που ήμουν εγώ στο Κουρδιστάν, βοήθησα έτσι ώστε να δημιουργηθεί να σταλθεί κάποιος εμπορικός αντιπρόσωπος από την Ελλάδα στο Κουρδιστάν. Δεν γνωρίζω πλέον αν η πρεσβεία ακόμα προωθεί επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά ήταν ασφαλώς απογοητευτικό το ότι δεν υπήρχε κάποια στοχευμένη, κάποια μεθοδευμένη αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας σε όλο αυτό το επιχειρηματικό αναβρασμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ στο Κουρδιστάν. Την παρατήρηση αυτή την έκανα για έναν λόγο, και να με συγχωρέσεις έτσι, γιατί είναι λίγο σκληρή, αλλά ξέρεις, μερικές φορές το χρήμα καθορίζει πολλά παιχνίδια στην γεωπολιτική. Το τουρκικό ζήτημα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν συζητιόταν. Ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο υφίσταται σήμερα, έχουν διαχωριστεί οι Κούρδοι, ήταν αποτέλεσμα, αν δεν κάνω λάθος, των διεργασιών, το αποτέλεσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, που χωρίστηκαν λίγο σκληρά. Ορίστηκαν τα όρια και προέκυψαν αυτές οι τέσσερις περιοχές. Δηλαδή οι Κούρδοι πρακτικά βρέθηκαν να ζουν σε τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές οντότητες που λέγονταν κράτη, οι οποίες ήταν και αντιμαχόμενες στη συνέχεια. Αυτό που μόνο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι και ένα σημαντικό κόσμο που πρέπει να προσέχει εκεί. Είναι ένα έθνος, ένας λαός, όπως θέλουμε να ονομάζουμε. Έχουν διαμενιστεί σε τέσσερα κράτη. 4,5 αν βλάβουμε υπόψη μας. Ναι. Και έχουν δημιουργηθεί σύνορα μεταξύ αυτών των λαών. Δηλαδή ένας λαός που έχει περιοριστεί με σύνορα και δεν μπορεί να περάσει ένας στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Όπως ήταν και με την Ροζάβα, που καταργήθηκαν τα σύνορα μετά από πολλές μάχες όταν ξεκίνησε η πολιορκία στο Κομπάνι. Δηλαδή είναι μια τραγική κατάσταση ένας λαός να ζει σε τέσσερα κράτη και να μην μπορεί να επικοινωνήσει μεταξύ τους. Και κυρίως αντιμαχόμενα κράτη, γιατί όλοι ξέρουν την αντιθετικότητα που υπήρχε, την αντιπαλότητα μάλλον, που υπήρχε ανάμεσα στην Τουρκία και στον επεκτατισμό της, στη Συρία και τα συμφέροντά της, στο Ιράκ και τα αντίστοιχα συμφέροντα. Άρα δηλαδή ένας λαός, μια φυλή, η οποία χρησιμοποιήθηκε. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι τους Κούρδους τους χρησιμοποίησαν στις αρχές του αιώνα εκεί για να στριμώξουν τους Αρμένιους. Δηλαδή οι στρατιωτικές δυνάμεις σε εκείνες τις περιοχές ήταν Κούρδοι. Ναι. Προσωπικά και η οικογένεια μου, είμαι μια μεγάλη οικογένεια. Δηλαδή συνεισφέρανε στην γενοκτονία των Αρμενίων και κινδυνεύουν και οι ίδιοι από μια γενοκτονία εν δυνάμει. Έχουμε αποδεκτεί ήδη δηλαδή. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, δεν αλλάζει τίποτα. Απλά πρέπει να ιστορικά να βγάλεις αποτελέσματα τα λάθη που έχεις κάνει με τους ανθρώπους που είχες ζήσει χρόνια. Όλοι παίζανε ρόλο, κυρίως οι ομάδες που δημιουργήθηκαν από τους Οτομάνους, δηλαδή τελευταία χρόνια της Οτομανικής Αυτοκρατορίας μετά το πέρασμα των νέων Τούρκων, προσπαθήσαν να δημιουργήσουν ομάδες να γίνει γενεκτονία, να παρουσιαστούν σαν ουδέτεροι, και σήμερα αυτό λένε. Ας πούμε, η Τουρκία τελευταία χρόνια λέει: εμείς δεν έχουμε κάνει, λέει. Ήταν αυτόνομες ομάδες που δημιουργήθηκαν και έγινε σφαγή των Αρμένιων. Όπως έγινε και με τον Ελλήνο στη Μαύρη Θάλασσα, mm-hmm. με τον Τοπάλ Οσμάν, mm-hmm. που ήταν ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, έχει μια πολιτική από εποχή της Οτομανικής Αυτοκρατορίας που ακολουθήθηκε μέχρι και με την ίδρυση του τουρκικού κράτους. Συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν λαοί, ένας λαός εναντίον των άλλων των λαών για σφαγές. Και όπως είπες Αριστοτέλης, και σήμερα είναι σειρά των Κούρδων με σφαγές. Μάλλον έτσι πάει η ιστορία, γιατί όταν δεν βγάζεις αποτελέσματα από την ιστορία και δεν παίρνεις μαθήματά σου από αυτά που έχεις κάνει,
κάποια στιγμή και πληρώνεις. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα με την νέο ξεκίνημα που ξεκινήσε στο Βόρειο Κουρδιστάν, άμεση δημοκρατία που λένε. Αυτό θα είναι ένα κεφάλαιο, το συζητήσουμε όμως ανεξάρτητα. Θα ήθελα λίγο πριν πάμε σε αυτό, θα την κλιμακώνουμε τη συζήτηση ανάλογα με τις ανάγκες. Με επιτρέψετε να είμαι ο μαέστρος, έτσι Κατερίνα? Θα ήθελα λίγο την, μια και σε ένας άνθρωπος που γενικά έχει μελετήσει ως διεθνολόγος. Δεν θέλω να πάρεις μια θέση, θέλω να πάρεις μια ακαδημαϊκή θέση για τη συζήτηση των Κούρδων. Θα ήθελα να προσθέσω. Εκτός αν θέλεις να πάρεις μια να πάρεις το προσωπικό στοιχείο. Εξαρτάται. Επιλέγεις. Ναι. Επιλέγεις. Είναι πολύ λεπτό το θέμα, γι' αυτό και δεν μπορώ να σε πιέσω. Θέλω δηλαδή να τοποθετηθείς. Θα ήθελα να προσθέσω τις φυλετικές διαμάχες των Κούρδων. Γιατί ναι, όντως είναι ένα έθνος τεμαχισμένο στα τέσσερα, ναι, κανένας δεν διαφωνεί. Ιστορικά όμως υπήρξαν πάρα πολλές φυλετικές διαμάχες ανάμεσα στους Κούρδους. Και ανθρωπογεωμορφικά να το δει κανείς, είναι ακόμα και τη γεωγραφία των Κούρδων, να δεις, ήταν αδύνατο οι φυλές αυτές να αποκτήσουν εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Στις διεθνείς σχέσεις μαθαίνουμε ότι η εθνική συνείδηση και ταυτότητα είναι ένα κατασκεύασμα του μοντέρνου κράτους. Αυτό το βλέπεις πολύ, το παρατηρείς πολύ έντονα στο Βόρειο Κουρδιστάν, όπου γίνεται μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, εθνικών εορτών, όπου το τραύμα χρησιμοποιείται για να δομηθεί η ταυτότητα. Ιστορικά όμως, οι φυλές του Κουρδιστάν διαμάχονταν η μία με την άλλη. Ο τελευταίος εμφύλιος ανάμεσα σε Κούρδους έγινε στο Βόρειο Κουρδιστάν το 1994-1996, μετά τη μοναδική ευκαιρία να αυτονομηθούν, μετά τον πόλεμο του κόλπου 1991-1992. Οι δύο αντιμαχόμενες, αυτό που θα έλεγα εγώ, θα αποκαλούσα, δεν είναι βασιλικές οικογένειες, αλλά θα έλεγα οι μεγαλύτερες, ας πούμε, φυλές των Κούρδων, οι Ταλαμπάνοι και οι Μπαρζανοί, διεπλάκησαν σε μία εμφύλια διαμάχη, κάτι το οποίο τους έστειλε πολλά χρόνια πίσω. Εγώ λοιπόν δεν θα στρέψω το δάχτυλό μου τόσο πολύ στη διεθνή κοινότητα, γιατί φυσικά και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Με τη συνθήκη των Σευρών, οι Κούρδοι και οι Αρμένια θα έπρεπε να ήταν ένα αυτόνομο κράτος, άσχετο το ότι δεν επικυρώθηκε ποτέ. Επίσης και ο Woodrow Wilson στα 14 σημεία, το 12ο σημείο, ήταν υπέρ της αυτονόμησης των εθνών. Μετά βέβαια με τη συνθήκη της Λοζάνης και τους Νεότουρκους, του Κεμάλ Ατατούρκ, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Έχουμε το μοντέρνο κράτος της Τουρκίας και το Κουρδιστάν κατακαιρματισμένο όπως είναι λίγο πολύ στη σημερινή του με τα σύνορα τα σημερινά. Από εκεί πέρα όμως έχουν και οι Κούρδοι τις δικές τους ευθύνες. Και ας μην ξεχνάει κανείς ότι στο Βόρειο Κουρδιστάν, δηλαδή στη Νότια Τουρκία, οι Κούρδοι μιλάνε Κουρμάντζι, χρησιμοποιούν λατινικό αλφάβητο. Στο Νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή στο Βόρειο Ιράκ, μιλάνε Σορανί και χρησιμοποιούν αραβικό αλφάβητο. Στο Ιράν, Κουρμάντζι, θύμισε μου μπαχώς τι αλφάβητο χρησιμοποιεί με αραβικό, έτσι. Στο Ιράν είναι πέρσικο αλφάβητο. Πέρσικο αλφάβητο και στη Συρία αραβικό. Μιλάνε Μπαντινανί, νομίζω. Ναι, Μπεχτίναν λέγεται. Υπάρχει και Ζαζακί που μιλάνε ένα κομμάτι, που είμαι και ένας από αυτούς στην Τουρκία, στο Βόρειο Κουρδιστάν. Τώρα γίνεται προσπάθεια για να στην Συρία, δηλαδή Κούρδοι, στην Τουρκία λατινικό αλφάβητο χρησιμοποιούν και στην Συρία ξεκίνησαν τώρα να χρησιμοποιούν λατινικό. Λατινικό αλφάβητο. Εγκαταλείψανε με έναν τρόπο, όχι έντελος εγκαταλείψανε, γιατί γίνεται και μαθήματα αραβικού πάλι, για να συνεννοηθούν οι Κούρδοι μεταξύ τους. Γιατί Κούρδος από το Ιράκ μπορεί να μιλήσει προφορικά με τον Κούρδο από την Τουρκία, αλλά όπως ανέφερε η Κατερίνα, γράφουν με άλλους αλφάβητους. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με διαφορετικού, ναι. Άρα δεν μπορούν να συνηθούν γραπτά. Mm-hmm.
Νομίζω και προφορικά υπάρχουν κάποια προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος, Μπαχούς. Έχει τέτοιο σορανί που λέμε, που μιλάνε μεταξύ Ιράν και το Ιράκ, δηλαδή δύο Κούρδισταν, το Ανατολικό και το Νότιο. Είναι πιο διαφορετική, γιατί ένας κουρμαντζή με το Ζάζαρ λίγο μπορεί να συνεννοηθούν, αλλά εκεί είναι λίγο πιο πολύ προς τα Πέρσικα, δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή, ένας Κούρδος ο οποίος μιλάει κουρμαντζή δεν συνεννοείται πολύ εύκολο με ένα Κούρδο που μιλάει σορανί. Και αυτή μάλλον είναι, πώς να πούμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις, ότι είναι μοίρα των Κούρδων. Μάλλον. Και αν βάλουμε και το θρησκευτικό παράγοντα, ή δεν παίζει ρόλο. Θρησκευτικό, και η Κατερίνα ξέρει, έχει πάει στην περιοχή. Νομίζω είναι μοναδικός λαός εκτός από τους Τούρκους που να βγάλουμε. Δεν είναι φανατικοί με την θρησκεία. Ναι, μεν είναι μουσουλμάνοι. Μετά από εισβολή των Αράβων στην Ανατολή, δηλαδή με την πρωτοβουλία του Μωάμεντ, μετά με τους χαλιφέδες που ήρθανε, σφαγή των Κούρδων και των Πέρσων, ήταν μια εντελώς όχι θρησκεία, ζωροαστρισμό, φιλοσοφία. Μάλιστα. Με την φύση δηλαδή. Γι' αυτό και αυτή είναι μεγάλη ελπίδα μας, που δεν είναι μεγάλη, πώς είναι, κολλημένη η Κούρδη με την θρησκεία. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή στο πανεπιστήμιο στο οποίο δίδασκα είχα και μουσουλμάνους και χριστιανούς φοιτητές. Και αλεβίτες και ζωροάστρες. Τέλεια. Τι, γιατί κουράσαμε λίγο τώρα, είπαμε πολλές άγνωστες λέξεις για τους περισσότερους. Για σας είναι, είσαστε εξοικειωμένοι λόγω της μελέτης ή της ζωής σας, της ίδιας. Αλλά για κάποιους που μας ακούνε ίσως να ζορίζονται. Τι να ακούσουμε, Βαχός. Να βάλουμε, τι έχω μπροστά μου, Ντελιλά. Τι είναι αυτό. Ποια. Ντελιλά. Ντελιλά. Ναι, τι είναι, να ακούσουμε αυτό. Να ακούσουμε αυτό. Ναι. Να αφιερώσουμε τη Σόλος και ειδικά στην Κατερίνα που είναι μακριά. Το συγκεκριμένο. Γνωρίζω τι σημαίνει Ντελιλά. Εγώ θα μάθω. Όχι, θα μάθω, να μάθω εκτός αέρα ή να μάθω στον αέρα. Θα μάθεις αέρα, θα σου πει η Κατερίνα. Τι σημαίνει η Κατερίνα. Αγαπημένη. Α, εντάξει παιδιά. Okay, εγώ δεν το ξέρα. Λοιπόν, Ζινένα Ζαντ. Ζιν είναι γυναίκα. Γυναίκα. Αζά σημαίνει ελευθερία, ανεξαρτησία. Άρα έχουμε τρεις λέξεις. Mm-hmm. Αγαπημένη, ανεξάρτητη ελευθερία. Ανεξάρτητη γυναίκα μάλλον. Ανεξάρτητη γυναίκα. Οκ. Ναι. Okay. Επιστρέφουμε σε λιγότερο από 5 λεπτά. Γιατί δεν μας παίζει, μας έπαιξε. Thank you.
için Meri Ahisar'ı Pekin Kıvad için και το βίντεο. Μου λέει ο μπαχός αυτό, μου λέει, είναι το αγαπημένο μου, το ακούω συνέχεια. Είναι αγαπημένο μου τραγούδι, να πούμε και δύο λόγια τι είναι. Είναι μια αντάρτισσα, τρεις δηλαδή συντρόφισσες, πετάνει μια που λέγεται Ζέινεπ και αυτή που τραγουδάει λέει Ζέινεπ εσύ έφυγες, επόμενα που πίσω σου ήρθε η Μεριέμ. Γιατί μας αφήσετε τόσο νωρίς και φύγατε. Μην κάνετε αυτό το πράγμα εσείς οι ελεύθερες γυναίκες. Τα ερχόταν η άνοιξη και τα χορεύουμε όλοι μαζί. Και το χώμα είναι κρύο, έπρεπε να μην φύγετε τόσο νωρίς. Μάλιστα. Συγκινητικό. Και μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις να μιλήσουμε για το κομπάν. Πρόσεξε τώρα, πώς διαβάζεται αυτό το «Άι» με το πράγμα πάνω, «κομπάνε»? Κουρδικά εμείς λέμε «κομπάνε». Γι' αυτό το λέω, «κομπάνε». Έχει αυτό μαλακτικό, δηλαδή μαλακώνει τη λέξη. «Κομπάνε» λέμε, αλλά... Αυτό είναι σωστή λοιπόν προφορά. «Κομπάνε». Επειδή λοιπόν το κατάλαβα ότι κάπως έτσι διαβάζεται, όταν έφτιαξα για να προωθήσουμε λίγο την εκδήλωση, πήρα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γράφεται. Αλλά δεν ήξερα τώρα πώς να το πάω προς το γιατί προς το έμουν μια ζωή ότι πρέπει να πάει. Άρα αυτό που λέμε το κομπάνι στην πραγματικότητα είναι στα κουρδικά κομπάνι. 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 Τονίζεται δηλαδή και στο και στο κομπάνι. Δηλαδή πηγαίνει στο τέλος κομπάνι. Απλά εμείς στη σελίδα που δημιουργήσαμε δεν βρήκαμε. Εγώ γιατί το βρήκα? Δεν ξέρω πώς βρήκες. Μπορείς να μου μάθεις να κάνω και εγώ. Εγώ το βρήκα γιατί το έκανα. Κόπι. Και όντως. Ναι. Όταν το κάνεις κόπι, δεν χρειάζεται να ψάχνεις να βρεις το σύμβολο. Λοιπόν, εντάξει, ορισμένα πράγματα απλά είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες καμιά φορά που καλό είναι να τις βάζουμε σε τάξη, έτσι. Λοιπόν, άρα εμείς θα το λέμε εδώ, όχι κομπάνι. Κομπάνι. Ασχέτως πώς το γράψαμε, θα το λέμε κομπάνι. Συμφωνείς, Κατερίνα? Συμφωνώ. Ωραία.
Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που έχει δημιουργήσει καταρχήν αυτή την πούμε καμπάνια. Το χτίζουμε το Δημοκρατικό Ελευθεριακό Σχολείο. Wow, ελευθεριακό. Θα μιλήσουμε για αυτά. Για τα παιδιά του κόμπανε. Okay. Δεν ξέρω αν πρέπει να σταθούμε σε αυτό, καθε αυτό το γεγονός, δηλαδή το τι έγινε. Νομίζω λίγο ως πολύ γνωρίζουν. Αν θέλει κάποιος από τους δύο μπορεί να προσθέσει μια μικρή πινελιά άγνωστη στους πολλούς. Σημασία έχει ότι είναι περίπου 2 μήνες τώρα πίσω στα χέρια τα κούρδικα, κατεστραμμένο, εντελώς ισοπεδωμένο για την ακρίβεια. Η Κατερίνα είδα πριν 2-3 μέρες ανέβασε ένα ωραίο ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι, από το CNN ήταν, Κατερίνα? Ναι, νομίζω έτσι, το οποίο είχε κάτι πολύ ωραίες λήψεις. Πραγματικά ισοπεδωμένο. Έχουν επιστρέψει, έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι κάτοικοι και είμαστε σε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης. Στα πλαίσια λοιπόν, θα το χωρίσουμε σε 2 πράγματα, έτσι. Θα μιλήσουμε για την καμπάνια αυτή κάθε αυτή, αλλά και για τη σημειολογία. Τι σημαίνει δηλαδή για τους Κούρδους αυτή τη στιγμή η υπεράσπιση, δεν το χάσανε το κομπανέ, και τι μπορεί να σημαίνει για το αύριο αυτού του οράματος που λέγεται το ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Είναι λίγο γεωπολιτικό το θέμα. Η Κατερίνα θα μας βοηθήσει, δίνοντάς μας τις απόψεις της πάνω σε αυτό. Λίγο αργότερα όμως, έτσι Κατερίνα? Ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την καμπάνια. Για ενημέρωσέ μας λίγο για αυτή την καμπάνια. Αυτή την καμπάνια πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν να ξεκινήσει. Είχε πάει μια ομάδα εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Είχαν επισκεφτεί την περιοχή Σουρούς που ήταν καταβλισμό των προσφύγων. Ένα λεπτάκι. Η δική σου καμπάνια από πού ξεκίνησε? Να πω πώς ξεκίνησε. Ένα λεπτάκι. Γιατί ήθελα λίγο να βάλεις τη δική σου θέση και μετά να σου πω έναν αντίλογο που είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Και εγώ συμφωνώ να αναφέρεις. Γιατί εγώ παρουσιάζω αυτή τη στιγμή μια καμπάνια της οποίας εμπνευστής ή δεν ξέρω, είναι μια ομάδα ανθρώπων ή εσύ? Ομάδα των ανθρώπων. Ομάδα ανθρώπων ποιων? Κουρδών. Και Κούρδων είναι και Ελλήνων είναι. Από Θεσσαλονίκη? Όχι, από όλη την Ελλάδα. 21 αυτοί που έχουν. Η οποία ομάδα πού βρίσκεται πίσω? Είναι πίσω από αυτή την καμπάνια? Πού είναι? Είναι facebookική ομάδα? Όχι, δεν είναι facebookική. Υπάρχει πολιτιστικό κέντρο των Κούρδων εδώ στην Αθήνα. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει πληροφορίες, πριν λίγο να έρθω στην εκπομπή, ήμουν εκεί. Μπορούν να πάνε εκεί να ρωτήσουν ποιος είναι και μπαχός, όποιος έχει αμφιβολία δηλαδή. Είμαι 20 χρόνια εδώ, με ξέρουν όλοι. Όχι, δεν με δίθετε. Όχι, δεν λέω για σένα, για να ανοιχτεί λίγο. Όχι, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, έτσι, εγώ δέχτηκα από νομίζω καλύτερα τον Θανάση το Γούναρη, ο οποίος είναι πρόεδρος των πειρατών. Κάνουμε και λίγο, σας κάνουμε και λίγο διαφήμιση, κύριε Γούναρη, του κόμματος των πειρατών. Ο οποίος έχει περάσει από αυτή την εκπομπή και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια γνωριμία σε πολλά επίπεδα. Στα πλαίσια του να βοηθήσει, λοιπόν, μου ζήτησε να σκεφτώ αν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή μέσα σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σκέφτηκα και την αγαπητή Κατερίνα και όλα αυτά που κάνει. Και είπα να μια, θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Προσπάθησα να έχω για κάποιον καθηγητή ακαδημαϊκό εδώ. Για κάποιους λόγους δεν ήταν στην. Επέστρεφε αυτή την ώρα δηλαδή, γι' αυτό δεν μπόρεσε να έρθει. Θα είχαμε μια πολύ δυνατή παρέα για να συζητήσουμε, από ό,τι φαίνεται, το θέμα των Κούρδων. Λοιπόν, αυτό ήταν η αφορμή για να κάνω αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, η καμπάνια δεν είναι όλη η εκπομπή. Έτσι, βέβαια, το ξεκαθαρίζουμε. Δέχτηκα λοιπόν, επειδή ακριβώς προέβαλα το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη καμπάνια, και οφείλω να το δημοσιοποιήσω, από την κυρία Θάνια Βέζου, την οποία δεν γνωρίζω προσωπικά. Έλαβα ένα μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω στο σύνολό του. Καλησπέρα σας. Επίσημα από την καμπάνια που στηρίζουν και έχουν αποφασίσει 50 και σωματεία, συλλογικότητες και φορείς. Θα σας παρακαλούσα να ρωτήσετε τον κύριο Ωρα ποιοι στηρίζουν
την καμπάνια του, αλλά θα θέλαμε μια επίσημη απάντηση. Κύριε Τσαγκαρογιάννη, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε πως δεν μπορούμε να ζητάμε από τον ελληνικό λαό χρήματα και η απάντησή μας στη διαφάνεια της υπόθεσης να είναι «θα πάμε στο κομπάνι να τα δώσουμε όλοι μαζί». Από το Φλεβάρι, μια ομάδα εκπαιδευτικών και γιατρών μετέβησαν στην περιοχή του Σουρούτς, το πιο κοντινό σημείο στο κομπάνι που έχει πάει ελληνική αποστολή, και αμέσως μετά ξεκίνησε μια καμπάνια αποφασισμένη από σωματεία, συλλογικότητες και φορείς. Επίσημα και με ψηφίσματα, μετά από λίγες μέρες λοιπόν, είδαμε και μια ατομική καμπάνια αυτή του κυρίου Μπόρα, που κάθε άλλο παρά μας χαροποίησε κυρίως, όχι γιατί θέλουν τα σωματεία την αποκλειστικότητα, αλλά γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε. Ατομικές πρωτοβουλίες στους καιρούς που ζούμε, μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Λέμε πάντα, μόνο όπλο μας η αλληλεγγύη, και το κάνουμε πράξη. Είναι δημόσιες όλες οι ανακοινώσεις μας με υπογραφές από 50 και πλέον σωματεία, συλλογικότητες κτλ. Στις 22 Μαΐου έχουμε κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα με δασκάλους από το Κουρδιστάν και μετά συναυλία με Βασίλη Λέκα, Καλλιόπη Βέτα, Αργύρι Μπακιτζή, Εγκάρντια και άλλους πολλούς και πολλές. Θα ενημερωθεί διαδικτυακά. Σας στέλνω αυτό το mail από την αποστολή αλληλεγγύης στο κομπάνι, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να διευκρινίζονται. Προσθέτω επίσης πως επειδή τα κουπόνια του κ. Μπόρα γράφουν συλλογικότητες Κούρδων σε Ελλάδα και κομπάνι, είναι μάλλον και αυτό ανυπόστατο, μιας και επικοινωνήσαμε σχεδόν όλες τις συλλογικότητες Κούρδων στην Αθήνα και καμιά έως τώρα δεν δηλώνει τη στήριξή της στον κ. Μπόρα. Λοιπόν, εγώ φιλά. Όχι, καλά έκανες, διάβαζες. Εγώ δεν θέλω να κατέβω τόσο χαμηλό επίπεδο. Το επίπεδο δεν ήταν χαμηλό. Όχι χαμηλό, με την έννοια δημιουργούν αντιπαρατέσεις. Αυτό χθες έκαναν και στην Γενική Συνέλευση. Αν ήμουν ατομικός, δεν θα με καλέσαν στην Γενική Συνέλευση ΕΛΜΕ να μιλήσω. Και θα σου δώσω και στο τέλος το τηλέφωνο πρόεδρος του ΕΛΜΕ. Κοιτάξτε, εγώ δεν σε γνωρίζω. Ακριβώς. Δεν σε γνωρίζω, δεν σε γνωρίσα για πρώτη φορά εδώ. Έχουμε μιλήσει δύο φορές τηλέφωνο που ζήτησα κάποια στοιχεία. Οφείλω να κρατήσω τις αποστάσεις μου. Έτσι, γιατί όταν παρουσιάζεται και μάλιστα. Μου έχει στείλει και το έντυπο υλικό το οποίο έχει ετοιμαστεί. Κτίζουμε το Σχολείο της Ελευθερίας των Λαών στο Κομπάνι κλπ. Και είναι σύλλογοι εκπαιδευτικών Αθήνας, Αριστοτέλης. Είναι πάρα πολλά δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αυτές οι υπογραφές που είναι κάτω, να μιλήσουμε όπως μιλάει η κυρία Τάνο, αυτές οι υπογραφές δεν έχουν βάλει τώρα. Αυτές οι υπογραφές. ΕΛΜΕ, εργατικά σωματεία. Ναι, αυτές οι υπογραφές. Συλλογικότητες. Ήταν πέρσι. Πέρσι πήρε ένα πρωτοβουλία, πήγανε, όπως λέει, Φλεβάρι. Mm-hmm. Τότε μαζεύτηκαν. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία βελτίωση αυτή, όπως λέει, ότι υπάρχουν άτομα δεν ξέρω τι. Και δεν έχουν καμία σχέση αυτοί που λένε δάσκαλοι δεν ξέρω τι. Φέρνουν από τουρκική αριστερά και οι απόψεις του για το κουρδικό ζήτημα, η συγκεκριμένη οργάνωση που ανοίγει και η κυρία, είναι η ΝΑΡ. Είναι μέσα στην Ανταρσία. Τι είναι η ΝΑΡ? Νέο ρεύμα απελευθέρωση που είχαν φύγει από το ΚΚΕ. Εγώ χτες πήγα. Το κάνω Google. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω. Όσο με γνώριζε στην Ελλάδα. Νέο αριστερό ρεύμα εννοείς? Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει αποκλειστεί στην Ελλάδα. Μια ομάδα διαμαρτυρίας της αριστεράς. Και τώρα, αν μπείτε να διαβάζετε, διαμαρτυρείτε συνέχεια και χωρίς να υπάρχουν πειράξεις. Τέλος πάντων, εγώ τώρα ήρθα από το Google. Αυτή, ναι, εννοείς ότι η συγκεκριμένη πολιτική ομάδα. Σκοπός τους τι είναι, ναι. Να πω ξεκάθαρα. Τώρα μιλήσαμε και με τα παιδιά από ΠΚΚ. Είμαι και υπεύθυνος της καμπάνιας και είμαι υπεύθυνος των Κούρδων της Θεσσαλονίκης. Αυτό μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, να ρωτήσεις και στο πολιτιστικό κέντρο και την κυρία Τάνο μπορείς να ρωτήσεις. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησαν αυτοί? Γυρίσανε πριν το Πάσχα, μας είπαν να ξεκινήσουμε μια κοινή καμπάνια, όπως λέει. Πήγαμε, μιλήσαμε να ξεκινήσουμε κοινή καμπάνια. Πήρανε πρωτοβουλία, χωρίς να μας φωνάξουν. Είμαστε υποκείμενοι της υπόθεσης, να μην ξεχάσουν. Τι εννοείς υποκείμενοι της υπόθεσης? Εμείς είμαστε από περιοχή, είμαστε άνθρωποι που είμαστε από εκεί. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια καμπάνια να αφήσει τα υποκείμενα να τους παρουσιάσει σαν αντικείμενα. Mm-hmm. Άνοιξαν την καμπάνια, τους ξεκίνησανε
Και εμείς ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια, δεν είναι προσωπική. Η κυρία Τάνο βιάζεται. Γιατί κυρία Βέζου. Βέζου, μια καμπάνια δεν μπορεί να σε 2-3 μέρες βιάζονται. Και χτες έκανα και στην Γενική Συνέλευση στο ΕΛΜΕ. Αν έπρεπε να ήσταν εκεί να δείτε τη χάλια της υπόθεσης, τι κάνανε. Μπορείτε να ρωτήσετε και αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιος είναι. Καταρχήν, εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνονται στην έννοια της συλλογικότητας. Ακριβώς. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια υποψία καπελώματος. Υπάρχει υποψία καπελώματος από μια οργάνωση που κάνουν, αυτή που παρουσιάζει. Υπάρχει μια οργάνωση που είναι με σταλνικές αντιλήψεις και χθες προσπάθησαν μέσα στην Γενική Συνέλευση Ελμένα μου ήρθαν και μου είπαν να τα μιλήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν τα μιλήσει όπως θέλεις, που ήμουν καλεσμένος επίσημα. Μπορείς να ρωτήσεις την πρόεδρο ΕΛΜΕ, καλεσμένος ήμουνα. Με καλέσανε από Θεσσαλονίκη και να κατέβω. Τέλος πάντων. Ήταν παρουσίαση δηλαδή της καμπάνιας του. Ακριβώς. Και παρουσίασαν και με καλέσανε και η συντρόφισσα της που ήταν εκεί, από την ίδια οργάνωση, με καλέσανε να μιλήσω. Αν ήμουν ατομικός, δεν νομίζω να με καλέσουν. Αν ήσουν άτομο, ναι. Ακριβώς. Και εσύ τέλος της εκπομπής θα σου δώσω τηλέφωνο των παιδιών από πολιτιστικό κέντρο στην Αθήνα να επικοινωνήσεις, να δεις αν είμαι μόνος μου ή είμαστε συλλογικότητα. Και σε λίγο καιρό θα βγουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, γιατί ξεκινήσουμε αυτή την καμπάνια. Αυτό γιατί σε λίγο καιρό και όχι τώρα. Γιατί η καμπάνια εμείς ξεκινήσουμε τώρα. Αυτή από πέρσι ξεκινήσανε. Η κυρία δεν καταρρίζει καλά την θέση της, πώς ξεκίνησαν αυτοί. Από Φλεβάρι πήγανε και αυτές οι υπογραφές που είναι κάτω από τις αφίσες τους είναι από Φλεβάρι, δεν είναι από τώρα. Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να έχει μια καμπάνια που να τρέχει. Ακριβώς. Αν κυρία θέλει πάρα πολύ να μάθει, 21 Μαΐου μπορεί να έρθει μαζί μας. Βέβαια το Φλεβάρι, όπως μου λες, το καμπάνι ήταν ακόμα σε πόλεμη ζώνη, ναι. Έτσι. Και μπορεί να έρθει 21 Μαΐου μαζί μου στη Χαλκίδα που έχει εκδήλωση να δει ποιοι είμαστε. Τώρα δεν κατάλαβα. Ο ανταγωνισμός είναι για το χτίζουμε το σχολείο. Ακριβώς. Αυτοί παρουσιάζουν ένα ανταγωνισμό πολύ άσχημο. Εγώ δεν κατάλαβα. Ποιος θα χτίσει το σχολείο. Ας χτίσουν 2 και 3 σχολεία. Όχι να χτίζουν. Αριστοτέλης, δεν είναι ζήτημα αυτό. Εγώ είμαι χρόνια εδώ. Προέρχομαι από ένα χώρο. Mm-hmm. Η αριστερά στην Ελλάδα και η Κατερίνα μπορεί να πει την απόψη της. Έχει γεννηθεί από τη μέρα που έχει γεννηθεί μέχρι σήμερα αριστερά διαμαρτυρίας και χωρίς να κάνουν ουσιαστικά πράγματα, αυτά τα μικρά συλλογικότητες που λέμε. Και αν να χτίζουν, ο σκοπός μας δεν είναι να μαζέψουμε λεφτά από την ελληνική κοινωνία όπως παρουσιάζει. Ο σκοπός μας είναι γιατί η ελληνική κοινωνία να δώσει λεφτά να χτιστεί στο σχολείο εκεί και χωρίς να καταλάβει το πολιτικό περιεχόμενο του ζητήματος. Αυτοί μήπως κάνουν μια ενημέρωση για το κουμπάνι, τι σημαίνει εκεί, τι γίνεται. Είναι σωστή η παρατήρηση ότι τουλάχιστον εγώ σε αυτό που βλέπω στο υλικό που μου έχουν στείλει είναι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Εντάξει, δεν ξέρω το μέγεθός τους. Της Αθήνας πάντως είναι, που είναι ο μεγαλύτερος νομίζω. Της Θεσσαλονίκης ο δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι σύλλογοι εκπαιδευτικών. Κάποιοι που είναι οργανωμένοι ήδη. Κάποιες ΕΛΜΕ. Κάποια εργατικά σωματεία. Και σε λίγο καιρό και εμείς τα βάλουμε. Κάποια εργατικά σωματεία. Δεν μου λέει τίποτα, για παράδειγμα. Δεν είναι. Ακριβώς. Αρχιτεκτόνε. Ναι, είναι κάποιες μικρές ομάδες. Που είναι οργανωμένοι κυρίως μέσα αυτή. Συλλογικότητες. Έχει πολλές συλλογικότητες, η αλήθεια είναι. Και σε λίγο καιρό και εμείς τα βάλουμε. Ναι, αλλά δεν είναι αμεληταίο. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ και τρεις εβδομάδες. Κάποιος δεν μπορεί να έρθει να σου δώσει αμέσως. Νομίζω ότι καταντάει λίγο περίεργο το να έχει οπεδωθεί. Έτσι, να είναι ισοπεδωμένο. Εμείς να θέλουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα να βοηθήσουμε στα πλαίσια αλληλεγγύης και να ερίζουμε ποιος χτίζει σχολείο. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά εγώ ντρέπομαι η κυρία που παρουσιάζει, γιατί είχαν πάρει και τηλέφωνο στα γραφεία του ΠΕΚΑ, ποιος είναι αυτός, και την είχαν απαντήσει. Και είναι ντροπή που μιλάει ψέματα. Μπορεί να μου πάρει τηλέφωνο που είμαι εδώ και τώρα ζωντανά στην εκπομπή. Και να μιλήσουμε. Λοιπόν, ακόμα καλύτερα λοιπόν και η ad hoc εκπομπή μου, έτσι, ανεξάρτητα αν κατά σύμπτωση έχει σήμερα τον Μπαχός Μπορά, θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή οποιασδήποτε κίνησης αλληλεγγύης έξω από, για μένα έξω από ατομικά ή κομματικά συμφέροντα. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο Μπαχός δεν λειτουργεί στα πλαίσια ατομικής καμπάνιας. Σε καμία περίπτωση. Λειτουργεί η καμπάνια η συγκεκριμένη στα πλαίσια ποια. Είναι εύλογο το ερώτημα, ναι, έτσι. Να απαντήσω και να καταλάβει. Mm-hmm.
Εμείς ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε. Σωστά. Πριν δύο μέρες, αν η κυρία Τάνια. Όχι, και να αναφέρουμε. Μην το προσωποποιούμε. Όχι, δεν είναι πρόσωποι. Πριν τρεις μέρες έγινε ένα συνέδριο στο Διάρβεκη, στην πόλη μου. Συνέδριο για την ανοικοδόμηση του Κομπάνι. Δεν ξέρω αν ξέρουν. Και αποτελέσματα το συνέδριο θα μεταφραστούν και όλοι θα μάθουν ποιοι είναι μέσα σε αυτή την καμπάνια και ποιοι υποστηρίζουν. Από κομμάτι από την Τουρκία, το Βόρειο Κουρδιστάν. Και οι εκπαιδευτικοί που λένε, καταρχάς οι εκπαιδευτικοί από το Κομπάνι δεν μπορούν να βγουν. Που παρουσιάζει ότι τα φέρουν εκπαιδευτικούς να μιλήσουν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εμείς καθημερινά μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς, δεν μπορούμε να πούμε ψάματα. Μιλάμε μαζί τους και μας στέλνουν και υλικά και τα βάλουμε και σε λίγο καιρό μεταφρασμένο υλικό και στην σελίδα. Και από την Ελλάδα ξεκινάνε εκδηλώσεις 21 Μαΐου στην Χαλκίδα και σε άλλες εκδηλώσεις που είναι, συζητάνε πώς μπορεί να γίνει και όλα θα δημοσιευτούν μέσα στη σελίδα και ποιοι μας υποστηρίζουν και ποιοι είμαστε. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια καμπάνια ατομικά, να τρέχεις μόνος σου. Αυτό καταρχάς φαίνεται λίγο αδύνατο και λίγο όταν θες να μαυρίζεις κάτι, θες να παρουσιάζεις κάτι σαν αντίπαλο, όπως είπες, για να χτίσουν 2, 3, 4 σχολεία, μακάρι να χτίσουν. Αλλά παρουσιάζεις μια καμπάνια, αυτό δείχνει μάλλον την αδυναμία τους. Εγώ αυτό βλέπω και σήμερα μιλήσαμε και με τα παιδιά από πολιτιστικό κέντρο ΠΚΚ. Δείχνει μια αδυναμία τους, μάλλον δεν μπορούν να κάνουν μερικά πράγματα και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να μαυρίζουν την άλλη καμπάνια ως ανταγωνιστικό. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το λούκι που χρόνια που κάνω στην Ελλάδα, κατεβαίνω στις πορείες 10 άτομα με 10 πάνω. Έχω ζήσει αυτά, εμείς ξέρουμε πώς να αγωνιστούμε. Δεν έχουμε ανάγκη στα λεφτά. Είμαι 20 χρόνια εδώ, όλοι με ξέρουν ποιοι είμαι και καθηγητής μου είναι στο Πανεπιστήμιο. Μπορείτε να το ρωτήσετε προσωπικά, ο κύριος Γιώργος Τσιάκαλος. Όλοι με ξέρουν. Δεν είμαι ατομικιστής. Έχουμε άλλες απόψεις για το Κουρδιστάν. Λοιπόν, ναι, αλλά από την άλλη μεριά είναι εύλογο το ερώτημα που θέτει, παρουσιάζοντας τις 50 σε λίγο καιρό τα μάθει ποιοι είμαστε, αν έχουν λίγο υπομονή. Okay. Αλλά επομένως αυτή τη στιγμή το να προβάλλει τις ενστάσεις με βάση τα δεδομένα τα σημερινά δεν είναι ακατανόητο. Έτσι. Όπως δεν είναι ακατανόητο το να γίνεται μια προσπάθεια, γιατί νομίζω στην Ελλάδα λίγο την έννοια του ακτιβισμού, τέλος πάντων των ενεργειών, την έχουμε λίγο μπερδεμένη. Ακριβώς. Και είναι γεγονός ότι κομματικά βαραίνει πάρα πολλούς. Και ίσως είναι και στρατηγικός σχεδιασμός. Ενώ κόμματα και ακτιβισμός είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Εμείς όσο που ξεκινήσαμε, που ΠΚΚ είναι μέσα, δεν αναφέρουμε τα ονόματα κομματικά. Και πριν να ξεκινήσουμε η εκπομπή, αν θυμάστε, σου είπα κάτι. Σου είπα δεν θέλουμε κανείς από εμάς και από μένα τα κομμάτια που επιλέξαμε και τα τραγούδια, αν προσέχεις, ναι, ναι, δεν είναι προπαγανδιστικά των κομμάτων. Εμείς θέλουμε να ακουστεί η φωνή των παιδιών από εκεί. Okay. Επειδή όμως χάσαμε τη φωνή της Κατερίνας, θα πάμε να ακούσουμε ένα λατρεμένο τραγούδι της Κατερίνας για να σταματήσουμε για αυτή την άκομψη κουβέντα. Το Χαλαμτζά του Σιβάν Περβέρ. Αγαπημένο Κατερίνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Σε κουράσαμε λίγο τα τελευταία λεπτά. Καθόλου. Αλλά έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε και διεκδικούμε γενικώς όλη την προκαθεδρία της αλληλεγγύης. Δεν είναι σχόλιο που αφορά σε καμία περίπτωση την κυρία Βέζου. Είναι μια προσωπική διαπίστωση δική μου, με αφορμή πολλά άλλα πράγματα, στη λογική ενός ακτιβισμού. Μάλλον μιας λανθασμένης προσέγγισης που έχουμε κάποιοι στην Ελλάδα για το τι σημαίνει ακτιβισμός. Νομίζω κομματισμό και ακτιβισμό. Ναι, ναι, εννοώ μέσα από κομματικά πλαίσια. Ακριβώς. Λοιπόν, για μένα είναι δύο διακριτά πράγματα. Δεν πρέπει ποτέ να εμπλέκονται. Κατερίνα. Συμφωνώ και εγώ με τον Αριστοτέλη. Θεωρώ ότι ο ακτιβισμός θα πρέπει να υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές. Και εγώ ακριβώς συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό δεν έχουμε εμπλέξει τα κουρδικά κόμματα σε αυτή την ιστορία. Ένας από τους λόγους λοιπόν που, μάλιστα, ωραία, είναι μια επαρκής εξήγηση. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, Κατερίνα, αυτή τη στιγμή είναι να ακούσουμε την αγαπημένη σου μουσική. Σας ευχαριστώ. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε 7 λεπτά, είναι πολύς χρόνος.
Εγώ δεν μπορώ να τα κόβω τα κομμάτια όμως. Τι θα κάνουμε, να τα ακούσουμε και τα 7 λεπτά ή να κάνουμε κανένα συμβιβασμό? Όχι, όχι, τα πρώτα 3-4. Λοιπόν, άρα τη αδεία της Κατερίνας θα ακούσουμε το μισό. Ένα με ένα μικρό λαθάκι, συγγνώμη Κατερίνα. بی کیف و شاهی بی خوشی نوروزا دیسا سری خوار کریم و تو به خبر آبنی هر دیدا جبو جارک دشیم وره ویلونو 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 وزیدا کتن کلو کاش خانا وزيدا كدم سري برجوان ديارا وزيد بسر كلا دلي خدا مجور بوم دي ساج خمانو كلانو دردان برينن آخ دا ويلو 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 دي سابوم بو باران هر دري قدم جدو مانا دیسا نال نالا برندارانه دنگه دایی کاتل سر لور که وانه بابک بکه در خدا بیجه سر زاروکانه لیه زاروک مانه بی نفس بی روح و بی جانه آخ برندار میلون میلون فرمانه
Di sahat în calant în zaru cu zește dai cu bavane. Ah, hawar, 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 hawar. Lume vermane, vermane, lume na, ya, ya. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανα εγώ ένα λάθος, έτσι. Γιατί είχα ξεκινήσαμε να ακούμε Αϊνούρ Ντογκάν. Αχμέντο, αχμέντο, ναι. Οπότε ακούσαμε δύο. Ένα επιλογή του Μπαχώζης και τον εθνικό τραγουδοποιό, τον άνθρωπο όμως που τα έχουν βάλει λίγο στο περιθώριο πια οι Κούρδοι, αλλά δεν έπαμε να είναι ο εθνικός του τραγουδοποιός, τον Σέβα Πρέβερ. Τι πλήρωσε, τι αμαρτίες πλήρωσε? Τους βάλανε στην άκρη, αυτό είναι το κακό και το ζήτημα πριν που μιλήσαμε με το σχολείο, αντιπαρατέσεις. Κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να είναι επαναστάτης, να είναι σκληρός, σκληρόπυρηνικός, και κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει, να συμβιβαστεί με κάτι άλλο. Μεγαλώνοντας κιόλας. Ναι, δεν μπορείς να κατηγορήσεις με τα άτομα τι κάνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή που ήταν, ξέρει και η Κατερίνα, όλοι μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε με το Σίβαν και όλος ο κόσμος γνώριζε το κουρδικό κουλτούρα και τραγούδια, δεν ξέρω τι, με αυτόν τον άτομο. Δεν μπορείς να τον ρίξεις τώρα χαμηλά, να πεις τώρα να τον βάλουμε στο περιθώριο. Αυτό είναι πολύ κρίμα και για τον ίδιο και για τον κουρδικό λαό. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι ένα, εντάξει, λίγο καταχρηστικά το πω, ένας Καζαντζίδης, ας πούμε, για τους Κούρδους. Όχι. Πιο πολύ μπορούσαμε να πούμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό και η Κατερίνα μπορεί να την πει την άποψή της. Την είχαμε απομονώσει μέχρι τώρα, την βάλαμε στο σαν Θεοδωράκης της Ελλάδας. Α, ο Θεοδωράκης. Ναι. Έτσι ήταν. Μάλιστα. Βοήθησε πάρα οι πολύ. Οι Κούρδοι δεν έχουν μεγάλη επαφή με ιστορικά γραπτά, δηλαδή η ιστορία τους, οι περισσότεροι από τους φοιτητές μου δεν είχαν εκτεθεί στην επιστημονική ανάλυση, μεθοδευμένη ανάλυση της ιστορίας. Οι γνώσεις τους βασίζονταν περισσότερο στη μουσική, όπως είχαμε εμείς τα δημοτικά τραγούδια μια εποχή, και κάπως έτσι αναπαράγεται η μνήμη, το τραύμα, αλλά παράλληλα και η ιστορία. Το γυροφέρνεις είναι λοιπόν λαός. Ναι, το γυροφέρνεις το θέμα του τραύματος, Πολύ, ναι, είναι λαός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη μουσική παράδοση.
καταπληκτική τραγουδοποίηση. Ναι, το επαναφέρω γιατί δυστυχώς εξαιτίας των τραυμάτων, των επιζώνων της Χαλάντζα, οι οποίοι ως επί το πλείστον ήταν τυφλοί, πάρα πολλοί ασχολήθηκαν με τη μουσική και το τραγούδι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τυφλοί τραγουδιστές στο Κουρδιστάν, οι οποίοι είναι επιζώντες της Χαλάντζα. Ξέρεις πώς ονομάζονται, Κατερίνα, αυτός? Όχι. Δεγκμπίζ. Που ξεκινά να μπορεί να κρατήσει και ένα τραγούδι που τραγουδάνε και μία ώρα. Λέμε Δεγκμπίζ, δηλαδή λέει αυτό που είπες με τραύματα που έχει πάθει, και περισσότερα πως είναι Κούρδοι, έχουν επιβιώσει με τραυματικές εμπειρίες και αρκετά τραγούδια τους είναι βαριά και αναφέρουν αυτά και μπορούν να συνεχίσουν ένα τραγούδι σαν αμανέ, δηλαδή να συνεχίσει ώρα. Να πει την καθημερινή ζωή, δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, τους έχω δει. Τους έχω δει παχώς στο Ερμπίλ. Είναι... Εμένα δεν με χρειάζεστε, έτσι. Μπορώ να φύγω. Όχι, εντάξει. Για λέγε, Κατερίνα, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά είπα και εγώ να πω το χαριτωμένο μου λίγο. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, τους έχεις δει... Η ουσία για το Κομπανέ είναι ότι έχει καταστραφεί το 70% της πόλης. Οι Κούρδοι συνεπιχείρησαν με τον ελεύθερο Συριακό στρατό και επανακατέλαβαν την πόλη, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται τρομερές προσπάθειες ανοικοδόμησης της περιοχής. Γνωρίζω όμως ότι επιστρέφουν μαζικά από τα στρατόπεδα μεταναστών στην Τουρκία, δεν παρατάνε τον τόπο τους. Αυτό είναι το οποίο μου κάνει εντύπωση, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Μπαχός. Παρά το γεγονός ότι είναι κατεστραμμένοι, το 70% κατεστραμμένο, παρά το γεγονός ότι έφυγαν 400.000 άτομα και πήγαν στα στρατόπεδα μεταναστών στην Τουρκία, επιστρέφουν μαζικά. Και καλό θα ήταν, ανεξάρτητα από κομματικές σκοπιμότητες, να συνεισφέρουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ την εκπομπή την έχω αφαιρωμένη σε ανοικοδόμηση ενός τουλάχιστον σχολείου στο Κομπάνε. Από εκεί και πέρα, αν θα είναι Βαχός, αν θα είναι Κατερίνα, αν θα είναι ο Αριστοτέλης ή δεν ξέρω ποιος, είναι για μένα δευτερευούς σημασίας. Σίγουρα οι συλλογικότητες καλό είναι να λειτουργούν υπέρ σκοπών αλληλεγγύης, αλλά είπαμε απαλλαγμένες από σκοπιμότητες. Και με δημοκρατικές διαδικασίες. Καλά, ξέρεις πως συζήτηση μπαίνει σε αυτό που λέγεται δημοκρατικές διαδικασίες τώρα. Λοιπόν, αυτή η καμπάνια τρέχει κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μιλάω για την καμπάνια που φέρει το όνομά σου. Δεν φταίω εγώ. Φέρνει το όνομα μου. Είναι προσωπική μου υπόθεση. Κοίταξε, μάλλον εγώ δεν είπα ότι είναι η καμπάνια σου. Είπα με αφορμή την καμπάνια θα φιλοξενήσω για συζήτηση για περί Κούρδων κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς ταυτοποιήθηκες ότι εσύ εκπροσωπείς την καμπάνια. Εντάξει, είναι λογικό να ταυτοποιηθείς. Δεν σημαίνει όμως ότι είσαι ένα και το αυτό με την καμπάνια. Δηλαδή, η καμπάνια δεν είναι δική σου σε καμιά περίπτωση. Okay. Το ξεκαθαρίσαμε. Έχω καταλάβει ότι μοιράζεται κάποια κουπόνια, μάλλον ενίδη κουπόνια, σε όλους τους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης. Δημόσιους χώρους, να λέω, εννοώ βιβλιοπολία κλπ. Και έδωσε λίγο καιρό και στους κοινωνικούς χώρους τα μπει. Ναι. Και από τα χρήματα αυτά. Αυτά είναι μάλλον χρήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συγκεντρωθούν για αυτό το σκοπό. Τα οποία ποιος θα διαχειριστεί? Τα χρήματα, όποιος παίρνει μέρος της καμπάνιας. Γι' αυτό λέω δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη λειτουργίας της καμπάνιας. Για να τώρα μου κάνεις μια ωραία πάσα. Όχι κομματικοποιημένη η καμπάνια. Δηλαδή, για κάτσε. Τώρα, γιατί είχα πει ότι ένα από τα κυρίαρχα θέματα της συζήτησης μας και ήρθε η ώρα του, μου φαίνεται. Ναι, The Rohava Revolution. Γιατί λέμε δημοκρατικό και ελευθεριακό. Ναι, για εξήγησέ μου. Γιατί λοιπόν, ναι. Θέμα λεφτάς είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Όταν κάποιος δίνει τα λεφτά του και ξέρει πρέπει να γίνει τι γίνεται. Και εμείς τι κάνουμε? Όποιος παίρνει μέρος της καμπάνιας έχει δικαίωμα
από τις ομάδες δηλαδή, να πάρει μέρος στις καμπάνιες της αποστολής, τα χρήματα τα πάνε αυτοί. Και τα κουπόνια, Κατερίνα και Αριστοτέλης, όλα είναι με νούμερα. Σε ποιο τυπογραφείο έχουν εκτυπωθεί, όλα είναι ανοιχτά, όχι για να μην έχει αμφιβολία. Και όλα αυτά τα χρήματα που τα μαζευτούν, τα πάνε εκεί. Ναι, εντάξει, περίμενε τώρα λοιπόν. Συνδέεται αυτό καθόλου με αυτό που είπα, θα συζητήσουμε και το αφήνουμε λίγο προς το τέλος, αλλά νομίζω είναι και το σημαντικότερο, με τον τρόπο της που αυτοδιοικούνται από το 2014 στα τρία καντόνια, τρεις ανεξάρτητες περιοχές του, για να λεπτάκι να μην τα μπερδέψω, Νότιου Κουρδιστάν, του Δυτικού Κουρδιστάν, Ροζάβα λέμε. Το Ροζάβα Revolution, λοιπόν. Για να μιλήσουμε. Τι είναι το Ροζάβα Revolution? Τώρα πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Τι σχέση έχει με τον Μάρι Μπούξιν? Ακριβώς. Τώρα βέβαια θα πάμε μια άλλη συζήτηση. Πριν λίγο μιλήσαμε δημιουργία των έθνων κρατών, η κουρδική συνείδηση, ταυτότητα. Μετά από πριν 2 χρόνια ξεκίνησε αυτή την ιστορία, δεν είναι σημερινή, με το Κομπάνε. 2014, έτσι, ή πιο νωρίς. Όταν ξεκίνησαν προβλήματα... Από τότε, από τα προβλήματα με Τούρκων... Όχι, στην Συρία. Ναι, όχι. Οι Σύριοι, όταν είχαν τα προβλήματα με τον Σαντάμ, εντάξει, το Τούρκων εννοούσαν, αφήσανε τις περιοχές αυτές λίγο να αποκτήσουν μια ημι-αυτονομία. Δεν αφήσανε, γιατί έτσι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα με λάθος τρόπο. Δεν αναφέρει με σωστό τρόπο, γιατί οι Κούρδοι, και η Κατερίνα ξέρει, οι μοναδικοί Κούρδοι στην 4 κράτη που είναι διαμελισμένοι, στην Συρία δεν είχε κανένα δικαίωμα. Δεν είχαν ταυτότητα, δεν θεωρούνταν πολίτες. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο καιρό ήμουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν, πολλοί φοιτητές μου μίλησαν για μια πολιτική επανάπτυξης, η οποία ακολουθείται πολλά χρόνια από τη Συριακή κυβέρνηση, όπου τα κούρδικα χωριά ήταν τελείως αποκομμένα και από το οδικό δίκτυο. Δεν δίδονταν ταυτότητες στους Κούρδους για να μην μπορούν να ταξιδέψουν και γενικά δεν είχαν δικαιώματα. Αυτό μου το έχουν δώσει πολλοί φοιτητές μου. Αλλά δεν έχω επισκεφτεί ποτέ το Κουρδιστάν στη Συρία. Όταν τα γυρίσεις θα πάμε όλοι μαζί. Όχι, είναι μεγάλη μου χαρά. Πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Έγινε μεγάλη συμφαγή των Κούρδων στο Καμίσλο, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα των Κούρδων και των Αράβων που είχε αγώνας. Κούρδοι με την Αραβική Άνοιξη που είπαμε, ξεκίνησαν διαδηλώσεις στις κουρδικές περιοχές Ροζάβα. Και εκεί έγινε συμφαγή των Κούρδων στον κήπεδο. Αρκετός κόσμος δεν ξέρει. Δεν είναι μια ιστορία που ξεκίνησε ξαφνικά. Και οι Κούρδοι χρόνια οργανώθηκαν, γιατί η βάση του ΠΚΚ, όχι το ΠΚΚ, γιατί ΠΚΚ σημαίνει ότι... Το εργατικό. Ναι, στην Τουρκία λένε ΠΚΚ, με την έννοια ότι είναι κακά δηλαδή. Εμείς λέμε ΠΚΚ. Ήταν οργανό. Γιατί γίνεται... Θεωρούν σαν, συγγνώμη για την εκφράση, κακά δηλαδή, σκατά, ΠΚΚ. Στην Τουρκία έτσι λένε. Τέλος πάντων, ξεκίνησαν, η βάση ήταν εκεί. Αυτές οι δομές οικοδομήθηκαν εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν ήταν ξαφνικά. Ήρθαμε σήμερα και προέκυψε αυτή η ιστορία, η επανάσταση Ροζάβα. Και μετά από την σύλληψη του Ιζαλάν, ο Ιζαλάν άλλαξε εντελώς αντίληψη. Αντίληψη τι? Το έθνος κράτος ήταν ένα κόμμα μαξιστικό-λενινιστικό που παλέψαν για ανεξάρτητο και ενωμένο Κουρδιστάν. Σήμερα αυτή η ιδέα έχει εγκαταληπτεί. Πώς? Στην φυλακή ήρθε επαφή με την θεωρία του Μουράι Μπούσκιν, οικοαναρχικό τέτοιο Αμερικανό. Ελευθεριακό, ναι. Σοσιαλιστής θεωρητικός. Ακριβώς. Εμπνευστής της κοινωνικής οικολογίας. Έτσι. Ακριβώς. Ξεκίνησε να έρθει επαφή με αυτόν και τον έκανε και έκκληση να έρθει να τον επισκεφτεί μέσα στη φυλακή. Λόγω προβλήματα της υγείας δεν μπορούσε να έρθει ο Μπούσκιν. Τέλος πάντων, χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και σιγά σιγά αυτό πρώτα έγινε στην Τουρκία, στο βόρειο Κουρδιστάν. Πώς ξεκίνησαν? Τα δημαρχία που κερδίζανε οι Κούρδοι, το κόμμα που λέμε HDP τώρα, περισσότερα δημαρχία στις κουρδικές περιοχές ελέγχονται από Κούρδους. Τι έκαναν οι Κούρδοι? Αυτή η θεωρία, τις κολεκτίβες, συνεταιρισμοί,
κοινωνική απελευθέρωση, σχέση της γυναίκας με την οικολογία. Γιατί αυτή η θεωρία έτσι λέει. Mm-hmm. Άμεση δημοκρατία, όχι από πάνω, από βάση. Ξεκινάνε συνελεύσεις της γειτονίας και παίρνουν αποφάσεις που είναι προς τα πάνω. Αυτοί ήδη στην Τουρκία έχουν δημιουργηθεί. Αυτοί μεταφέρθηκαν με την επίθεση του Κομπάνε, mm-hmm. βγήκε προς τα έξω. Αλλά αυτή την ιστορία, εδώ και δύο χρόνια, τελευταία δύο χρόνια, έχουν εργαστεί Ροζαβά και ήταν έτοιμοι να δημιουργηθούν μονάδες. Μονάδες, λέμε, υποδομές, κοινωνικές υποδομές με άμεση συμμετοχή των ανθρώπων. Και όταν ξεκίνησε αυτό, αυτό ήταν και ένα και μια απειλή για τα άλλα κράτη. Γιατί? Γιατί πέκε και εγκατάλειψη της ιδέας το κράτος. Λέει, τις περιοχές που ζουν οι Κούρδοι θα δημιουργήσουμε αυτόνομες περιοχές αυτοοργάνωσης. Τα ελέγχεται από βάση και τα πάρουν αποφάσεις από βάση προς τα πάνω. Και αυτό δημιουργήσε ένα μεγάλο πρόβλημα ρογμές στο αραβικό κόσμο που ελέγχεται από τους βασιλιάδες. Και πίσω την επίθεση του ISIS κρύβουν οι αραβικές χώρες και κυρίως οι αραβικές χώρες στη Σουδική Αραβία επιτέθηκαν αυτοί οι μισθοφόροι, δηλαδή έτσι πρέπει να τους ονομάζουμε, μισθοφόροι τζιχαντιστές με το όνομα της Ίσλαμ, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το Ίσλαμ αυτούς τους ανθρώπους, επιτέθηκαν για να καταστρέψουν. Και απέναντι τους βρήκαν μια αντίσταση που δεν περίμεναν, γιατί μπήκαν στις χώρες, τα κράτη, όπως το Ιράκ, σε μισή ώρα πήραν περιοχές και αυτοί νομίζαν τα βγουν και στο Κουρδιστάν, στο Ροζάβα, τα πάρουν το κομμάτι και τα καταστρέφουν όλα. Έγινε μια αντίσταση αυτοάμυνας δηλαδή. Οργανώθηκαν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, μεν εκπαιδεύτηκαν, αλλά οργανώθηκαν αυτοοργάνωση που λέμε για να υπερασπίζουν τον εαυτό τους. Και έγινε αυτή την αντίσταση, όλες οι δομές που είχαν χτιστεί, κυρίως είχαν δώσει βάρος το γυναικείο ζήτημα και την εκπαίδευση και καταστρέφηκαν αυτοί υποδομές και ό,τι έμεινε όρθιος με όνομα πώς έναν βοήθειας από δυτικές υπεριαλιστικές δυνάμεις, κυρίως από την Αμερική, με το βομβαρδισμό από πάνω, καταστρέφηκαν και αυτά. Γιατί? Γιατί και πίσω από αυτή την ιστορία δεν είναι μόνο αραβικές χώρες και δυτικές δυνάμεις δεν ήθελαν να δημιουργηθεί κάτι εναλλακτικό στην περιοχή που εγκαταλείπει την έννοια υπερκατανάλωσης, την έννοια καπιταλισμού και τον υπεριαλισμό. Μία βάση με οικολογική συνείδηση και ανάπτυξη, χειραφέτηση και απελευθέρωση της κοινωνίας και της γυναίκας. Είναι μοναδικός λαός, και η Κατερίνα ξέρει, μοναδικός λαός και τώρα στα σχολεία που επιτρέπεται τα κορίτσια και αγόρια εκτός από την Τουρκία, στη Μέση Ανάτολη και στις άλλες χώρες, μοναδικός λαός που επιτρέπεται τα κορίτσια και αγόρια να κατήσουν στο ίδιο τερανείο στο σχολείο. Ισοτιμία των γυναικών και των ανδρών. Να μην μονολογώ, να... Για πες μας. Εδώ θα διακόψω. Θα διακόψω. Εννοείται, ήρθε η ώρα σου. Και θα πω ότι η εμπειρία μου δεν... ενώ ήταν πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής, θα έλεγα ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχάριστη. Θα πω μόνο το γεγονός ότι εγώ εργάστηκα στο τρίτο έτος, όπου είχε ανοίξει το Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, και στα πρώτα έτη η πρώτη πανεπιστημιακή κατέλαβαν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πείσουν αγόρια και κορίτσια να συμμετέχουν μαζί στα σεμινάρια, στις συζητήσεις των σεμιναρίων. Είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή κοινωνία. Όπως σας λέω, στο Πανεπιστήμιο είχα και μουσουλμάνους και χριστιανούς φοιτητές. Από εκεί πέρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Στο Κουρδιστάν ασκείται ακόμα η κλειδωρεκτομή. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά υπάρχουν ακόμα εγκλήματα τιμής. Κάτι το οποίο φυσικά έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Έχει ποινικοποιηθεί η πρακτική. Η κλειδωρεκτομία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ποινικοποιηθεί ακόμα. Ξέρω, γνωρίζω ότι ασκείται.
Θεωρώ λοιπόν ως γυναίκα ότι και έχοντας την εμπειρία, έχοντας συζητήσει με γυναίκες φοιτητριές μου, ότι υπάρχουν ακόμα βήματα προόδου που μπορούν να γίνουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Okay. Επειδή χαμογελάει λίγο. Τι εννοείς, ότι τα πράγματα τα εξοράισες λίγο, ή να το πω διαφορετικά, στο Βόρειο Ιράκ είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι στην Συρία? Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει η Καταρίνα μαζί μου, αυτή η ιστορία στο Βόρειο Ιράκ παίζει και εξαρτάται και από δύο μεγάλες φυλές που ελέγχουν την περιοχή. Νομίζω και εκεί παίζει ρόλο τη θέση της γυναίκας. Δηλαδή στη Συρία, παρότι αποκλεισμένες οι κοινωνίες των Κούρδων, αποκομμένες, ξεπέρασαν τις παραδοσιακές τους αρχές και μπήκανε σε μια λογική να υποδεχθούν κινήματα μεσοδημοκρατίας έτσι εύκολα και να τα υιοθετήσουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα. Η κούρδικη κοινωνία, αυτό πάντα εγώ λέω, δεν προσπαθώ να παρουσιάζω μια θέση της γυναίκας ότι είναι φοβερή θέση. Έχουν γίνει αρκετά βήματα και είναι μια παραδοσιακή κοινωνία που υπάρχουν, πώς να πούμε, υποβολή της θρησκείας το Ισλάμ, mm-hmm. που είναι πολύ σκληρά. Δηλαδή δεν είναι προοδευτική θρησκεία με την έννοια της θέσης της γυναίκας. Παίζει και αυτό το ρόλο, αλλά κυρίως στο Νότιο Κουρδιστάν εξαρτάται πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν τεράστιες φυλές και νομίζω ότι θέση της γυναίκας, σύγκριση με, αν συγκρίνουμε ας πούμε και με το Ιράν, το κουρδικό που είναι εκεί, το μεγάλο πρόβλημα που ζουν γυναίκες είναι στο κομμάτι Νότιο Κουρδιστάν, στο Βόρειο Ιράκ, γιατί δεν είναι τυχαίο στο Ροζάβα, στα Κομπάνη, ένα τρίτο σώμα των ανταρτών να είναι γυναίκες. Αυτό δείχνει κάτι. Γίνονται βήματα, αλλά δεν είναι αρκετά και... Μπορεί να έχουν ξεμείνει από άντρες. Νομίζω ότι θέλει αρκετά βήματα. Πάρα πολλά. Λοιπόν, δεν μου είπες όμως, ολοκλήρωσέ μου λίγο. Εντάξει, καταλάβαμε με ποια λογική... Α, για την καμπάνια. Όχι, την καμπάνια θα τα πούμε προς το τέλος. Με ποια λογική λοιπόν... καταλάβαμε τη λογική με την οποία άρχισε να χτίζεται το Ροχάβα Revolution, όπως το βλέπω να γράφεται κιόλας. Αλλά δεν έχω καταλάβει πόσο εκτεταμένο είναι. Αφορά και τις τρεις περιοχές αυτές, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο αυτές οι τρεις περιοχές? Ακριβώς, είναι τρία καντόνια. Κομπάνι καταστρέφηκε, δηλαδή χτες ξεκινήσανε επιτέσεις και διπλάνη Αφρίν και Τζεζίρα, είναι τρία καντόνια. Τι σύστημα υπάρχει εκεί? Υπάρχει συμπροεδρία, είναι μία γυναίκα, ένας άντρας. Δεν είναι ένας ή μία. Δηλαδή, αποφάσεις που έρχονται από βάση και από πάνω είναι δύο άτομα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τύπο πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Ελέγχονται από αυτούς και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνεταιρισμοί, όχι συνεταιρισμοί σημερινοί όπως είναι στην Ελλάδα. Στην δεκαετία 80 που ξεκίνησε στην Ελλάδα, συμμετοχή των κοινωνιών, των τοπικών κοινωνιών, να πάρουν αυτόνομες αποφάσεις μόνες τους. Δηλαδή κάθε κοινωνία στέλνει ένα εκπρόσωπο, ας πούμε γειτονίες, και έτσι εκφράζεται μέσα από τις κολεκτίβες, συνεταιρισμούς και τα λοιπά. Προσπαθήσαν να κάνουν αυτά, να δημιουργήσουν καινούριο σύστημα υγείας, δηλαδή ένα σύστημα υγείας που να μην ελέγχεται από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Με τι λεφτά όλα αυτά? Αυτά τα λεφτά στην περιοχή, εκτός από το Κομπάνι, δύο άλλες περιοχές. Δεν είναι πλούσιες περιοχές. Το Αφρίν είναι πλούσιο περιοχή. Είναι elite της Ροζαβάς είναι. Υπάρχει μια μεγάλη καλλιέργεια ελαιόλαδο που αρκετοί δεν ξέρουν. Mm-hmm. Υπάρχει ελιές, δεν ξέρω διάφορα πράγματα. Και να μην ξεχάσουμε, το PKK είναι ένα κόμμα, είναι σαν κράτος δηλαδή. Μάλιστα. Έχει δημιουργηθεί βάσεις και έχει λεφτά. Και αυτό που λέμε, ας πούμε περισσότεροι ρωτάνε, πώς γίνονται αυτά, υπάρχουν λεφτά? Το σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή είναι
και στα γραπτά τους έτσι λένε, να εγκαταλείψουν την ιδέα του υπερκαταναλισμού. Υπερκαταναλισμού, ναι. Ναι, αυτό που έχει φέρει αυτό το σύστημα, να παράσουν ένα σύστημα που να ουδετερώσουν το χρήμα όσο μπορούν. Κατάλαβα. Ελευθεριακό σχολείο τι σημαίνει? Ελευθεριακό σχολείο τι σημαίνει? Ωραία ερώτηση. Δημοκρατικό και ελευθεριακό. Εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Είναι μέσα στην θεωρία του Μπούσκιν, που συνδέει το σχολείο με την οικολογία και το σχολείο δημιουργικό. Δημιουργικό όταν λέμε με την ανάπτυξη του παιδιού. Η Μοντεσόρη δεν τα έκανε αυτά? Και η Μοντεσόρη έκανε να είναι στο επίκεντρο το παιδί. Δηλαδή να μην είναι παιδί, το παιδί αντικείμενο της υπόθεσης, να είναι υποκείμενο της υπόθεσης με τη συνεργασία των εκπαιδευτή και να δημιουργήσουν κοινά πράγματα. Όσο μας και να μας φαίνεται περίεργο ένα παιδί, πώς μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που λέμε? Γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να παράλληλα αλληλεπίδεται μεταξύ τους, τον εκπαιδευτή και με τον μαθητή, για να γίνει αυτό. Και δεν πρέπει εκπαίδευση να... Προσαρμόζεται δηλαδή το σύστημα στις ανάγκες του κάθε παιδιού και όχι το παιδί στις ανάγκες του συστήματος. Πρώτο είναι αυτό. Και αυτό το κάνει ελευθεριακό. Το κάνει ελευθεριακό. Γιατί... Το δεύτερο τι είναι? Το δεύτερο πιο σημαντικό, η περιοχή δεν αποτελείται μόνο από τους Κούρδους. Πλειοψηφία είναι Κούρδοι. Υπάρχουν Άραβες, Τουρκμάνοι, Τσερκέζοι, Αρμένοι, Τσετσένοι, Ασσύροι. Όταν λέμε ελευθεριακό, αυτό σημαίνει κάθε κοινότητα, αμέση δημοκρατία που λέμε, αυτό σημαίνει. Έχει κάθε... όλους τους συμμετέχοντες μέσα στον ίδιο χώρο. Ίδιο να εκπαιδεύονται χώρο, με τον ίδιο τρόπο. Ίδιο χώρο, σεβόμενοι με τους πολιτισμούς τους, με την γλώσσα τους, και όλα χαρακτηριστικά που φέρνουν μαζί τους πρέπει να εκφραστεί μέσα στο σχολείο. Όχι όπως έκαναν οι Άραβες στους Κούρδους και οι Κούρδοι πρέπει να κάνουν στους υπόλοιπους. Τότε δεν έχει νόημα αυτή η επανάσταση που έγινε στη Ροζαβά. Και αυτό ονομάζουμε ελευθεριακό και δημοκρατικό. Μάλιστα. Καταρίνα, ορισμένα πράγματα που στις δυτικές χώρες, χωρίς να σημαίνει ότι τα έχουν υιοθετήσει, γίνονται αντιληπτά, για τον αραβικό κόσμο είναι επαναστατικές πράξεις, έτσι. Άρα, μπορείς να μας πεις λίγο τη δική σου προσέγγιση ως διεθνολόγος σε όλα όσα γίνανε ή γίνονται ή θα γίνουν σε αυτή την περίεργη περιοχή? Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος? Λοιπόν, ήταν αόριστο το ερώτημα, έτσι. Η περίπτωση του Κομπανέ, πώς θα τη χαρακτήριζες εσύ ως αναλυτής? Είναι λίγο πολύ μια κλασική περίπτωση κουρδικού αποκλεισμού, που η Τουρκία δεν έδειξε το παραμικρό ενδιαφέρον να αμυνθεί. Το Κουρδιστάν είναι αυτό που λέμε landlocked, δηλαδή κλειδωμένη. Είναι μια κλειδωμένη γη, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, με εχθρικές γειτονικές χώρες. Το Κομπανί λοιπόν ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να καταστραφεί. Η επέλεση του Ισλαμικού κράτους δεν προξενεί καμία έκπληξη. Η στρατηγική του Ισλαμικού κράτους είναι επίσης είναι εκπληκτική, το ότι δεν προχωράει με βάση κρατικές γραμμές, αλλά με βάση ισλαμιστικές, με βάση το καλυφάτο, οθωμανική ιστορία και διαπερνώντας τα εθνικά κρατικά σύνορα. Γι' αυτό το γεγονός είναι και τόσο επιτυχημένη. Πάρα πολύ καλή προπαγάνδα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός της πολιτικής απάθειας η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή και της απόγνωσης ανάμεσα στον ελληνικό πληθυσμό. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά λίγο πολύ και όλες οι μάχες σε περιοχές με αμυγός κουρδικούς πληθυσμούς είναι κάπως έτσι εξελίσσονται. Δηλαδή δεν με κλείσει καθόλου το Κομπανέ. Αποκλεισμένη περιοχή, εχθρικοί γείτονες. Και στο Βόρειο Ιράκ τα βρήκανε λίγο μπαστούνια, έτσι? Φυσικά, είχα φτάσει νομίζω 40 χιλιόμετρα μακριά από το Ερμπίλ. Από εκεί που ζούσα. Άρα η άλωση αυτών των περιοχών, παρότι μοιάζει αντικειμενικά δύσκολη, γιατί έχουν μια σαφή υπεροπλία οι Κούρδοι ως
ας το πούμε, είναι κάτι σαν το Αφγανιστάν, έτσι, που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα οι Ρώσοι εύκολα με τους Αφγάνους και λόγω και της γεωμορφολογίας και των συνθήκων. Είναι περιοχές ορόσημα κατά την άποψη των αναλύσεων, δηλαδή αν καταληθούν αυτές οι περιοχές σημειολογικά έχουμε ανατροπές. Δεν θα καταληφθούν γιατί οι Αμερικανοί δεν θα επιτρέψουν να καταληφθούν. Το Βόρειο Κουρδιστάν είναι το δεύτερο Ισραήλ. Έτσι ακριβώς εξελίσσεται. Υπάρχει πάρα πολύ καλή στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στο Ιρακινό Κουρδιστάν και το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί τους εκπαιδεύουν, οι Αμερικανοί τους εκπαιδεύουν. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν ήταν λοιπόν περίεργο το ότι μετά την προέλευση του Ισλαμικού κράτους κοντά στο Ερμπίλ, εκείνη τη στιγμή επενέβησαν οι Αμερικανοί με αεροπορικές επιδρομές, με drones κτλ. Δεν πρόκειται να συμβεί, δεν υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Άρα να κοιμούνται. Για την προέλευση, βέβαια, για την προέλευση του Ισλαμικού κράτους σε άλλες κατευθύνσεις, εκεί δεν μπορώ να προβλέψω. Αλλά σίγουρα το Κουρδιστάν, το νότιο Κουρδιστάν, δεν πρόκειται να αφαιθεί. Μάλιστα. Είναι οι κόκκινες γραμμές του παγκόσμιου συστήματος, λοιπόν, αυτές, έτσι. Ακριβώς. Τότε γιατί γνωρίζοντας το Ισλαμικό κράτος ότι αυτές είναι κόκκινες γραμμές, γιατί επέμεινε στο σπάσιμο τους? Γιατί ακριβώς δεν είχαν προνοήσει, λέει, το δόγμα του Ομπάμα, ας πούμε, το οποίο ήταν λίγο πολύ χωρίς μπότες στο έδαφος που λέμε, boots on the ground, και με τη χρήση drones, απεδείχθη ελληματικό όσον αφορά τις εξελίξεις του Ισλαμικού κράτους. Κανένας δεν είχε προβλέψει ότι, παραδείγματος χάρη, το Ισλαμικό κράτος θα μεταλλαχθεί και θα πάρει δυνάμεις από την Αλ-Κάιντα. Κανείς δεν είχε προβλέψει πώς το Ισλαμικό κράτος θα επενδύσει στις Ισλαμικές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ομάδες της Αλ-Κάιντα και πώς θα προσπαθήσει να, εκμεταλλεύοντας αυτές τις διαφορές, να αυξήσει την επιρροή του και ιδιαίτερα πάνω στους νεανικούς πληθυσμούς. Όπως είπα, έχουν ειδικούς να επεξεργαστούν για να φτιάξουν τα προπαγανδιστικά βίντεο τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει κανείς ακόμα και στο YouTube. Από αυτή την άποψη δεν ήταν δύσκολο για το Ισλαμικό κράτος να προελάσει μέχρι και το Ερμπίλ. Αν δεν ήταν όμως οι Αμερικανοί, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα είχε εξελιχθεί αυτή η εκστρατεία. Μάλιστα. Δηλαδή, οι δυτικοί αναλυτές απέτυχαν επί της ουσίας στην πρόβλεψη των εξελίξεων. Οι δυτικοί αναλυτές, το δόγμα του Ομπάμα, το λεγόμενο δόγμα Ομπάμα. Οι υπόλοιποι δηλαδή είχαν άλλη άποψη. Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλοί στρατιωτικοί αναλυτές οι οποίοι αντιτίθεται στο δόγμα Ομπάμα. Ήταν τελείως ουτοπικό. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Ακόμα και στη στρατηγική θεωρία υπάρχει πολύ μεγάλο debate όσον αφορά τις αεροπορικές επιδρομές, αυτές κατά αυτές. Όχι μόνο τη χρήση drones, τη χρήση δηλαδή μη επαδρομένων αεροσκαφών. Στη σύγχρονη στρατιωτική ανάλυση και θεωρία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο debate για το κατά πόσο η χρήση και μόνο αεροπορικών επιδρομών αρκεί για να νικηθεί ένας πόλεμος. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε μια εκπομπή ειδική μαζί, Κατερίνα, για αυτά τα θέματα. Μην τριγκάρουν. Το πείραμα, και λοιπόν. Μια εκπομπή, ναι. Και μια εκπομπή για τη θέση της γυναίκας. Καλά, σε όλα μέσα. Δεν μπορεί. Έλα εδώ να κάνεις εσύ τις εκπομπές. Την κάνουμε μαζί, τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε μια εκπομπή για τη γυναίκα. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, όλη η εκπομπή για τη γυναίκα κάνουμε. Ή να κάνουμε μια ουσιαστική εκπομπή για τη γυναίκα, προτείνεις. Με μια διαφορετική ματιά. Ως φεμινίστρια, ναι, θα με ενδιαφέρε περισσότερο το δεύτερο. Α, οκ, ως φεμινίστρια. Για όλο αυτό το πείραμα που γίνεται, κατά κάποιο τρόπο το λέω πείραμα, έτσι, στην περιοχή του Ρόζαβα. Του Ρόζαβα, ναι. Τι άποψη έχεις? Γιατί για περιπειράματος μιλάμε αυτή τη στιγμή.
Εγώ πιστεύω ότι είναι ουτοπικό να πιστεύουμε σε ένα ενιαίο Κουρδιστάν όσον αφορά τα τέσσερα κατακαιρματισμένα κράτη. Είναι ουτοπικό γιατί επίσης να μην ξεχνάμε στην πολιτική θεωρία η εθνική ταυτότητα είναι μια κατασκευή. Το μοντέρνο κράτος είναι μια κατασκευή. Είναι κατασκευασμένη. Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές οι οποίες μπορούν να προωθήσουν αυτή την έννοια, η εκπαίδευση, η μουσική, οι παραδόσεις. Πάρα πολλές πολιτισμικές επιρροές μπορούν να μας κάνουν να έχουμε αυτή την αίσθηση εθνικής ταυτότητας. Η αλήθεια όμως είναι ότι στο Κουρδιστάν ο εθνικός προσδιορισμός δεν υπάρχει. Είναι περισσότερο η πολιτική κουλτούρα των Κούρδων βασίζεται στη φυλή. Και δυστυχώς στην ιστορία τους έχει αποδειχθεί ότι υπήρξαν πάρα πολλές φυλετικές διαμάχες οι οποίες δεν βοήθησαν στη διαμόρφωση μιας εθνικής ταυτότητας και κουλτούρας. Και όπως είπα, να μην ξεχνάμε και τις γλωσσικές διαφορές, τις διάφορες διαλέκτους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα αυτόνομα, θεωρώ πολύ σωστό στο να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση αυτόνομων κρατών ή κρατηδίων, όπως γίνεται τώρα στο Βόρειο Ιράκ. Γιατί όντως έχουν και εθνική ταυτότητα και συνείδηση. Η κυβέρνησή τους είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλά δομημένη, οργανωμένη, το δικό τους κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, είτε στη Συρία είτε στο Ιράν. Στην Τουρκία λίγο πολύ αδύνατο, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι Κούρδοι αποποιούνται τελείως της κουρδικής τους ταυτότητας, άλλοι ενσωματώνονται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη δυτή τους ταυτότητα, άλλοι επιμένουν κούρδικα. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας έτσι κατακαιρματισμός απόψεων. Η εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να προστατικοποιηθεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να φτιάξουμε εθνικά κράτη με τη μοντέρνα έννοια του έθνους κράτους που έχουμε στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο. Αυτό που πας να κάνει η Τουρκία. Το θεωρώ ουτοπικό στη Μέση Ανατολή. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα στη Μέση Ανατολή είναι αποκύματα της αποικιοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι μιλάμε για ευθείες γραμμές οι οποίες αποκλείουν οντότητες, πληθυσμούς με διαφορετικούς φυλετικούς εθνικούς προσδιορισμούς. Άψογα. Σε ακούει με πάρα πολύ προσοχή ο Βαχός τόση ώρα. Χαμογελάει, δεν δείχνει να διαφωνεί, αλλά... Όχι, διαφωνώ... Όχι, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Προφανώς και διαφωνείς, γιατί η Κατερίνα πήρε μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Δεν βλέπω να διαφωνείς, εννοώ, γιατί αυτό που μεταφέρει η Κατερίνα είναι αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί, έτσι. Είναι η επικρατούσα άποψη, η οποία βασίζεται σε ανάλυση δεδομένων. Η διαφωνία σου, λοιπόν, είναι ότι τα... Η διαφωνία μου είναι στο σημείο. Ναι, μεν, οι Κούρδοι έχει μια εθνική ταυτότητα με την έννοια περισσότεροι χρόνια που πολεμήσανε ήταν να χτίζουν ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Είναι δύσκολο να εγκαταλείψεις, να δημιουργήσεις ένα κράτος και να πας αυτό που λέμε για την θεωρία του Μπούσκιν, αυτονόμες περιοχές και αυτοοργάνωση, δεν ξέρω τι. Αλλά υπάρχουν προσπάθειες. Στην Τουρκία ήδη στις κουρδικές περιοχές μέσα στα δημαρχία λειτουργεί αυτό το σύστημα, όσο με και πίεση που δέχονται από το τουρκικό κράτος. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε, ναι, το Βόρειο Ιράκ, Νότιο Κουρδιστάν δηλαδή, βοηθάνε η Αμερική και η Ισραήλ, αυτοί εκπαιδεύουν. Και μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που δεν θέλουν να γίνουν στην Συρία, στο Ροζαβά. Αμερική δεν θέλει, γιατί θέλει το κομμάτι εκεί, υπάρχει και συζήτηση αυτό, για να ενωθεί με το κομμάτι που βρίσκεται στο Ιράκ, όχι με την Τουρκία. Και είχε διαμάχη μεταξύ, προσπαθήσαν να δημιουργήσουν μεταξύ των κουρδικών ομάδων με το KDP που είναι το Μπαρζάνι και το ΠΚΚ και που ήταν Συρία,
Ευτυχώς που δεν έγινε αυτό, δηλαδή για να συγκρουστούν να γυρίσουν πάλι χρόνια πίσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τοπικό, δύσκολες είναι οι συνθήκες, αλλά όταν ξεκίνησαν και οι Κούρδοι αντ' Αρτοπόλεων, ας πούμε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί οι Κούρδοι θα φτάσουν σήμερα να αποκτήσουν αυτά τα δικαιώματα που τις θεωρούσαν Τούρκοι από τα βουνά, δηλαδή, με διάφορους χαρακτηρισμούς. Εγώ πιστεύω αγώνες που έχουν δώσει οι Κούρδοι μέχρι σήμερα, όχι μόνο στην Τουρκία, σε όλα τα μέρη που βρίσκονται οι Κούρδοι, έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα, και πιστεύω σιγά σιγά, βέβαια αυτό είναι τα πάρει χρόνο, τα πετύχουμε, δεν λέω τα πετύχουν, γιατί και εγώ υποστηρίζω αυτήν την θεωρία του Βούσκιν, τα πετύχουμε, και να μην ξεχάσουμε στη Μέση Ανατολή όσο κράτη που υπάρχουν, τα σύνορα που έχουν χαρακτηριστεί με τεχνητό τρόπο, mm-hmm. Οι πόλεμοι που γίνονται αυτό, χρειάζεται έναν εναλλακτικό σχέδιο ή πλάνο, να πούμε, και να μην ξεχάσουμε αυτό που είπε η Κατερίνα. Δεν είναι αυτή η ομάδα ήρθαν από κάπου. Αυτή οι ομάδες δημιουργήθηκαν. Όπως ήταν στη Σοβιετική Ένωση με το Αφγανιστάν, δημιουργήθηκαν. Είναι ομάδα που κινείται, οπότε θέλουν κάποιοι από πίσω. Είναι κυρίως δυτικές δυνάμεις που είναι πίσω. Και ομάδες, αραβικές χώρες, κυρίως Κατάρ, Σαουδική Αραβία, εσωτερικά τους προβλήματα εξωτερικεύουν, στέλνουν στις άλλες χώρες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα μέσα στην χώρα τους. Και δεν είναι τυχαίο, από Αφγανιστάν ξεκίνησαν, τώρα πηγαίνουν στο Βόρεια Αφρική, χώρα-χώρα καταστρέφουν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα που ήδη υπάρχει καζάνι εσωτερικά τους, για να εξωτερικεύουν, για να κρατήσουν όσο μπορούν ήρεμα τις χώρες τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνείς, Κατερίνα, σε αυτή την τοποθέτηση? Με αυτή την τοποθέτηση, μάλλον. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά εμένω. Εμένω στην άποψή μου ότι ναι, είναι ουτοπικό να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κουρδικό κράτος. Είναι και, και πολύ ρε γάμο το. Όχι, εγώ διαφωνώ με το κράτος. Εγώ θεωρώ κάθε κουρδικό μέρος που υπάρχει σε διάφορα κράτη που είναι διαμερισμένοι, αυτόνομες περιοχές. Μέσα στα πλαίσια δηλαδή ακριβώς. Των συνόρων που έχουν οριστεί. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνούμε λοιπόν. Ναι, χωρίς να μπαίνει θέμα ενοποίησης όλων αυτών των περιοχών. Όχι, όχι. Εγώ και αυτή τη θεωρία του Μπούσκιν αυτό λέει. Mm-hmm. Ομάδες, αυτόνομες ομάδες, άμεση δημοκρατία που λέμε, mm-hmm. και όταν μέσα αυτά τα κράτη, γιατί ο Ιτζαλάν, περισσότεροι ας πούμε, δεν είναι, πώς λέγεται, γαζός. Είναι έξυπνος τύπος. Και αυτή τη θεωρία είδε ότι μετά από 40 χρόνια πόλεμο που δώσανε, και θεωρώ μεγαλύτερο πόσο ένα αντάρτικο που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, δώσανε, κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν το κράτος, και να δημιουργήσουν δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως ανέφερε η Κατερίνα, εκτρότητα που υπάρχει γύρω-γύρω των Κούρδων. Μόνη λύση επιβίωση των Κούρδων είναι αυτές τις αυτόνομες περιοχές, αυτοοργάνωση, και να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς το Κουρδιστάν, όπως εμείς γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα, βλέπουμε αυτό το πόλεμο, τα συνεχίζει, και δεν υπάρχει περίπτωση με το κράτος να είναι ενωμένο, και να είναι, θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα και μεταξύ τους. Το μόνο που μπορεί να κρατήσει στην περιοχή, εγώ αυτό λέω με αλληλεγγύη και ειρήνη, είναι τύπο το Ροζέβα, να δημιουργηθούν και σε άλλες περιοχές του Κουρδιστάν. Εγώ προσωπικά είμαι κατά τη δημιουργία του κουρδικού κράτους. Είσαι κατά της δημιουργίας? Κατά της δημιουργίας. Γιατί είναι ουτοπία έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ. Σήμερα περισσότερο με την θεωρία του Μπούσκιν, γιατί ο Τζαλάν θεωρείται ηγέτης των Κούρδων. Mm-hmm. Είναι μοναδικό κόμμα που είναι σε 4 κράτη διαμερισμένοι που είναι Κούρδιστα, είναι οργανωμένοι, mm-hmm. το PKK. Εγώ πριν από αυτό το Τζαλάν έχω διαβάσει θεωρία του Μπούσκιν. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Στη Μέση Ανατολή, για να επιβιώσεις, πρέπει να δημιουργήσεις άλλες υποδομές και άλλες δομές, για να ξεφύγεις από τις συγκρούσεις. Και αυτό μόνο που μπορεί να φέρει ελπίδα, όχι μόνο στους Κούρδους και λέει που ζουν εκεί,
είναι τίποτε τέτοιο σε αυτόνομες περιοχές. Από, να αποελέγχονται από ήδη βάση της κοινωνίας. Και να μην θίγουν κυριαρχικά δικαιώματα κρατών όπως αυτά έχουν καλώς ή κακώς οριστεί. Ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω να, και να δημιουργείται την τέτοια επιβίωση. Θα γίνει ένα κράτος τύπου το Ισραήλ με τους τείχους, θα μας προστατέψουν κάποιοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, εδώ έχουμε συμπληρώσει τις 2 ώρες. Από ό,τι βλέπω δεν έχουν έρθει για την επόμενη, αλλά θα τα εκμεταλλευτούμε, τι λέτε Κατερίνα. Την ακούσουμε όμως τώρα. Εσύ είχες, Κατερίνα, στείλει 2, τα παίξαμε. Έχεις κι άλλο? Όχι, για να ακούσουμε. Οκ, okay, λοιπόν. Επειδή λοιπόν δεν μας πιέζει κανένας, έχουμε και άλλο χρόνο μπροστά μας να το εκμεταλλευτούμε ή σε έχουμε δεσμεύσει παρά τη θέλησή σου για να σε αποδεσμεύσουμε? Όχι, όχι. Okay. Τι να ακούσουμε, τώρα έχω μπροστά μου κάποια που μου έχει βάλει ο Μπαχός. Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν ακούει Αϊνούρ Ντογκάν. Αϊνούρ Ντογκάν, πιο απ' όλα τώρα. Αυτό την ακούσαμε λίγο κατά... Υπάρχει... Δεν θα ακούσουμε αυτό που κατά λάθος έβαλα. Mm-hmm. Ποιο θέλεις να βάλουμε? Αχμέντο. Με αυτό το Αχμέντο ήταν που κατά λάθος έβαλα και ακούγαμε. Εσύ έβαλες και Τσικουρδάν. Αχμέντο είναι. Α, και Τσικουρδάν. Είναι παραδοσιακό τραγούδι που παλιά τραγούδισε. Σωστό. Αγαπημένος της Κατερίνας, Σίβαν Περβέρ. Συμφωνούμε, Κατερίνα? Συμφωνούμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Haydi la
Λίγο αυτό, σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα, σαν αμανές ακούγονταν αυτό. Για πες μας μερικά για την Αϊνούρ Ντογκάν. Πέτω πιο κοντά. Τράβα το. Δεν ξέρω αν η Κατερίνα την ακούσει κατ' όνει εσύ. Α, περίμενε την Κατερίνα, την έχουμε φημώσει για να μην ακούει. Τώρα την ακούμε. Κατερίνα, ακούς την Αϊνούρ εσύ κατ' όνω? Όχι, δεν την είχα ξανακούσει. Θεωρείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όπως που ήταν στο Σίβαν, θεωρείται η μεγαλύτερη φωνή, δηλαδή το σύγχρονο το κουρδικό τραγουδιού, δηλαδή έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εγώ πριν έρθω εδώ και μου είπανε, είχε βάλει λίστα ο Αριστοτέλης, μου είχε ζητήσει και τον έστειλε. Κάποιος με βλέπει και με θεωρεί ότι έχω δυτικοποιηθεί πολύ και είμαι λίγο και λίγο με την λαϊκή έννοια φλώρος είμαι, δηλαδή δεν ακούω τα επαναστατικά τραγούδια. Πάντως για την τιμή των όπλων μπορούμε να βάλουμε και κανένα επαναστατικό. Εγώ προσωπικά, με ρωτήσατε, εγώ είμαι κατά των όπλων. Μάλιστα. Αυτό που με ενόχλησε λοιπόν στα μερικά από τα βιντεάκια, γιατί φτιάχνοντας τη λίστα στο YouTube την έφτιαξα, ήταν ξεκάθαρα, ας πούμε, βίντεο με όπλα, με εκπαίδευση στα βουνά. Εντάξει, και λέω, okay, είναι ένας λαός που είχε εκπαιδευτεί, σκληροτράχυλος, έπρεπε να αντιμετωπίσει διάφορα, αλλά τι μήνυμα περνά στις νέες γενιές? Κοίταξε, το οπλισμό, εγώ γενικότερα είμαι κατά το όπλο, αλλά όταν εισβάλλουν, δεν σου αφήνουν κανένα περιττώριο για να υπερασπιστείς, τότε να χρησιμοποιείς. Αλλά αυτό δεν μπορείς να παρουσιάζεις παντού ως μια εικόνα ενός λαού, και αυτό θεωρώ είναι λάθος στον δυτικό τέτοιο, όπως λέγεται, κόσμο ή πολιτισμό, όπως θέλουμε να πούμε. Γιατί ο κουρδικός λαός χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω και μιλάμε αρκετός, λείπει ένα τεράστιο κομμάτι των Κούρδων, πώς είναι, λόμπι στο παγκόσμιο επίπεδο και διπλωματία. Οι Κούρδοι δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα σωστό τρόπο διπλωματία και γι' αυτό δεν μπορούν να εκφραστούν στον παγκόσμιο επίπεδο. Άρα η Κατερίνα έχει δίκιο που αποκλείει για και ένα λόγο ακόμα, γιατί δεν έχουν και καλό λόμπινγκ, έτσι Κατερίνα? Όχι, διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι Κούρδοι είναι πάρα πολύ καλοί στη διπλωματία. Μπορούν βέβαια να γίνουν καλύτεροι. Δηλαδή οι Κούρδοι διπλωμάτες που γνώρισα εγώ ήταν εκπληκτικοί. Εγώ θα πω στον Μπαχός ότι εγώ είμαι υπέρ των όπλων. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ανεμπυγμένη στο χώρο της οικολογίας και ήμουν πασιφίστρια μέχρι να επισκεφτώ το Κουρδιστάν, η εμπειρία μου του να ζήσω στο Κουρδιστάν και να επισκεφτώ στρατόπεδα στην Κόγια με έκανε να αλλάξω γνώμη διαπαντός στο συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να υπερασπιστείς κυριαρχικά δικαιώματα αν δεν έχεις πρόσβαση σε αμυντικό εξοπλισμό, και θεωρώ ότι ίσως ένα από τα προβλήματα για το λόγο του ότι το Ισλαμικό κράτος προέλασε τόσο κοντά στα σύνορα του, τόσο κοντά στο Ερμπίλ, είναι και το γεγονός ότι έχει χαθεί λίγο πολύ η έννοια του πεσμεργά, του στρατιώτη δηλαδή που βλέπει το θάνατο, έτσι μεταφράζεται η έννοια. Πεσμεργά είναι οι Κούρδοι στρατιώτες. Λίγο πολύ χάθηκε αυτή η οργάνωση μετά την ημιαυτονόμηση του Ιρακινού Κουρδιστάν.
Κάποιοι πεσμεργά έγιναν επιχειρηματίες, άλλαξε ο τρόπος ζωής τους, λέει, τελευταία 10 χρόνια. Και χάθηκε έτσι αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της κουρδικής κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόμα αντάρτες πεσμεργά, αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι οι νέοι προσανατολίζονται σε πιο νεοφιλελεύθερα επαγγέλματα, σε πιο νεοφιλελεύθερες. Είναι αυτό το έλλειμμα που είπα προηγουμένως, γι' αυτό βγάλαν τις γυναίκες στο κομπανέ πιο έξω. Όχι, είχαν ξεμείνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ δεν είπα ότι είμαι εντελώς κατά. Είμαι κατά με την έννοια η ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να είναι τόσο φτηνή. Και από όποιο πλευρά για να είναι. Αλλά όταν κάποιος εισβάλλει στο σπίτι σου, πρέπει να αμυνθείς. Εκεί συμφωνώ μαζί σου. Αλλά γενικότερα δεν είμαι υπέρ των όπλων. Δηλαδή, όταν υπάρχει απειλή, είμαι. Όπως για παράδειγμα χρησιμοποιούνται στην Αμερική, εννοείς, έτσι. Υποτίθεται ότι. Αλλά για να επιβιώσουν οι Κούρδοι στην περιοχή, μάλλον χρειάζονται όπλα. Άρα συμφωνείτε και οι δύο. Ναι, και συμφωνώ μαζί της, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Μάλιστα. Και έχω για κάποιον άλλο που μου γράφει ότι συμφωνεί, άρα γινόμαστε πολύ υπέρ των όπλων. Να το προσέξουμε, έτσι. Ο φίλος μας. Όχι, όχι. Λοιπόν. Κατερινά, να σε ρωτήσω, όταν αυτή την περίοδο του ενός έτους είχες μείνει σχεδόν μόνιμα στο Βόρειο Ιράκ, δηλαδή κάποια ταξίδια στην Ελλάδα, επιστροφής, δηλαδή δεν πήγαινε ερχόσουν σε εβδομαδία βάση. Όχι, βέβαια. Πολλοί ταξιδεύουν στη λογική, πάω κάνω ένα μάθημα και γυρνάω, γι' αυτό το λέω. Καμία σχέση, νομίζω. Εργάστηκα στο Κουρδιστάν από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι τον Αύγουστο του 2009 και νομίζω γύρισα Ελλάδα μόνο μία ή δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα. Ήταν τόσο ωραία δηλαδή η εμπειρία σου εκεί. Πραγματικά ήταν μία συγκλονιστική εμπειρία. Νομίζω ότι με έχει αλλάξει εκ βαθέων σαν άνθρωπο. Βίωσα πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι άλλα άτομα στην ηλικία μου θα μπορούσαν να είχαν βιώσει. Νομίζω ήμουν μόλις 26 ετών. Μάλιστα. Όταν ήμουν στο Κουρδιστάν. Και ναι, νομίζω ότι άλλαξε τα πάντα εκ βαθέων, τις προτεραιότητες μου στη ζωή. Είδα τη ζωή τελείως διαφορετικά. Γνώρισα, δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι. Ανθρώπους στην ηλικία σου, οι οποίοι επιβιώνουν μια χημική επίθεση, αυτό νομίζω σε κάνει να δεις τη ζωή τελείως διαφορετικά. Το πόσο τυχερή είσαι, πόσο πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουμε στη ζωή. Εγώ δεν, σε καμία περίπτωση, λέει, τα δικά μου βιώματα από την παιδική μου ηλικία στην Ελλάδα δεν μπορούν να, σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τα βιώματα ενός μέσου Κούρδου στην ηλικία μου. Είναι τρομακτικές οι εμπειρίες τις οποίες μου διηγήθηκαν οι φοιτητές μου, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία εκτοπίστηκαν. Σχεδόν όλοι είχαν μέλη της οικογένειάς τους θανατωθεί από Σαντάμ, από εμφυλίους. Γενικά, δηλαδή, βιώνεις πολύ έντονα το τραύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ασχολήθηκα. Και ήρθε η στιγμή του τραύματος. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι ασχολήθηκες προσπαθώντας να πάρεις μια κατεύθυνση, ενώ πάνω στο θέμα του τραύματος, διαχείριση του τραύματος, εννοείς, έτσι. Ναι, δεν το επέλεξα εγώ ως ερευνητικό θέμα, με επέλεξε αυτό. Ναι. Δηλαδή έπρεπε κάποια στιγμή να συγκεκριμενοποιήσω όλα αυτά τα οποία έζησα, να τα βάλω κάτω και να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Το αντίστοιχο πρέπει να ισχύει και με σένα από ό,τι βλέπω, έτσι, ως πρόσφυγας. Ήθελες να διαχειριστείς λίγο. Εγώ νομίζω τα βιώματά μου με επηρέασαν πολύ. Μιλάω για τη διδακτορική σου διατριβή, ναι, τώρα, έτσι. Και εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί αυτό. Μου είπαν αρκετοί φίλοι μου και φίλες μου, Έλληνες και Ελληνίδες δηλαδή, εγώ δεν είχα αντιληφθεί γιατί επέλεξε το ζήτημα. Και όντως τα βιώματά μου, αυτά που είχε επιβιώσει, που έχω ζήσει,
Γιατί και εγώ έφυγα μικρή ηλικία από Καστελόριζο και Παράζη τότε, και σήμερα που βλέπουμε δεκάδες χιλιάδες που πνίγονται, και εγώ παραλίγο να πνιγώ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν είδα αυτή με καράβι στην Ιταλία, πρώτη εικόνα που ήρθε μπροστά μου ήταν η εικόνα που είχε περάσει εγώ. Και μάλλον όλες αυτές οι καταστάσεις που είχε ζήσει ως πρόσφυγας μου δημιουργήσαν τραυματικές εμπειρίες σε μένα, δηλαδή προσωπικά, αρκετή, γιατί μερικές φορές δεν μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου πώς είσαι, οι άλλοι σε βλέπουν πιο καλά, και αρκετοί μου λένε ότι έχεις τραυματικές εμπειρίες, δεν παραδέχεσαι σε αρκετά πράγματα, και μάλλον αυτά με ζορίζανε, να πούμε, με σπρώξανε να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, με το τραύμα δηλαδή των παιδιών, και επιβίωση που έχω στην Ελλάδα και από το Κουρδιστάν, μάλλον με έναν τρόπο μου έχουν επιβάλει για να ασχοληθώ, και νομίζω έτσι σήμερα που κοιτάω, που έχει περάσει 5 χρόνια που έχω ξεκινήσει, νομίζω έχω κάνει καλή επιλογή για να ασχοληθώ αυτά. Και είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα, έτσι, γιατί μιλάς για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Και εγώ δηλαδή όταν ήρθα ήμουνα 18 χρονών, δηλαδή αν έρχομαι λίγο πιο νωρίς, και εγώ θα ήμουνα ασυνόδευτος δηλαδή. Ναι. Ασυνόδευτος σημαίνει κάτω από 18 ηλικία δηλαδή. Και σήμερα κοιτάω, λέω, καλά που ασχολήθηκα με την εκπαίδευση, γιατί σκέφτομαι να γυρίσω φέτος πίσω. Σκέφτομαι να γυρίσω το Κοβάνι δηλαδή, τελειώνοντας. Θέλω να γυρίσω εκεί να βοηθήσω στα παιδιά. Και πιο πολύ και αυτό μας ρώτανε, γιατί δίνουμε βάρος στην εκπαίδευση, αυτή η καμπάνια, δεν ξέρω τι. Γιατί εμείς δεν επιβιώσαμε καλά σε όλα τα επίπεδα. Και θέλουμε αυτά τα παιδιά που έχουν μείνει, δηλαδή έχουν και ορφανά παιδιά, είτε πατέρες εκεί πέτανε, είτε η μαμά, δεν ξέρω τι, να τους προσφέρουμε δηλαδή. Εμείς, αν εμείς σήμερα είμαστε εδώ, έχουμε αποκτήσει μερικά δικαιώματα νομίζω, είναι εξαιτίας αυτών των ανθρώπων που πολεμάνε εκεί. Και εμείς πρέπει να τιμούμαστε αυτά και να αγωνιστούμε στο πλευρό τους και να προσφέρουμε όχι όσο μπορούμε και να ζορίζουμε όλες τις δυνατότητες μας. Αυτά τα παιδιά να μην ζήσουν τραυματικές εμπειρίες που έχουμε ζήσει εμείς, δηλαδή, για να ξεπεράσουν. Ναι. Επιπτώσεις τραύματος στην εκπαίδευση. Δουλεύεις αυτή τη στιγμή σαν δάσκαλος? Όχι. Όσο και περίεργο να φαίνεται, κάποια στιγμή όταν είχαμε στην Τουρκία, που είχαμε ξεκινήσει δηλαδή πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, δεν ξέρω τι, ήμασταν κατά της τουρκικής γλώσσας, γιατί μας επιβάλλουν να μιλήσουμε τουρκικά, δεν ξέρω τι. Εγώ κάνω και ιδιαίτερα μαθήματα στη Θεσσαλονίκη, στα τουρκικά. Μεταφράζω και κείμενα. Ασχολούμαι κυρίως με αυτά. Κάπου-κάπου δουλεύω και στους γνωστούς. Αλλά κυρίως με δικές μου δυνατότητες, και κάποια στιγμή είχα πάρει και υποτροφία προοπτική και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο. Πώς να πούμε, ως καλός φοιτητής, πετυχημένος φοιτητής δηλαδή. Τώρα περιμένω να τελειώσω να γυρίσω. Αυτό δηλαδή. Εσύ... μια ελπίδα επιστροφής. Μάλιστα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να επιστρέψεις. Μερικοί μου λένε ότι είμαι τρελός. Τι θα κάνω εκεί, δεν ξέρω τι. Τα πάτω πολιτισμικό σοκ, δεν ξέρω. Διάφορα πράγματα. Εννοείς Κούρδοι ή Έλληνες? Και Κούρδοι και Έλληνες μου λένε, αλλά... εγώ πιστεύω, δηλαδή μπορεί να είναι και λάθος, αυτό που είπε η Κατερίνα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι εκεί. Εγώ νομίζω στην Δύση, βλέπω και τον εαυτό μου που είμαι χρόνια εδώ, έχουμε ξεφύγει λίγο από την πραγματικότητα, δεν σκεφτόμαστε δηλαδή. Έχουμε χάσει μερικές ουσίες, δηλαδή ουσίες, αξίες που μας κρατούσαν κάποια στιγμή στην ζωή. Ας πούμε βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, και άνθρωποι που πήγαν στην περιοχή του Ροζέβα, το ίδιο πράγμα λένε. Λέει, έχω χάσει όλα, έρχονται μπροστά σου, δεν σου ζητάνε, μου έφερες κάτι,
έρχονται, σου δίνουν αυτή η δύναμη. Ας πούμε, έχετε δει και εσύ εικόνες που μέσα στο YouTube χορεύουν, έχουν πεθάνει τα παιδιά τους, αλλά ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά πέθαναν για να ζήσουν οι άλλοι, να ζήσουν χαρούμενοι. Δηλαδή είναι μέσα στη χαρά, παρόλο που φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Ας πούμε αυτό που είπε και είπες και εσύ και η Κατερίνα, δεν εγκαταλείψανε το κομπάνι που καταστρέφει και όλοι γύρισανε. Ξέρετε τι είπανε οι μαμάδες και οι πατέρες? Λέει, τα παιδιά μας πολεμάνε εκεί, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να φύγουμε κάπου αλλού. Και αυτό είναι ελπίδα των Κούρδων εκεί, για μια εναλλακτική ζωή που θέλουν να χτίζουν. Αυτό που τις κράτησε, δηλαδή ήταν πάνω από τους λόφους, τις εικόνες δεν ξέρω αν έχετε δει, αυτοί πολεμούσαν μέσα στο κομπάνι και όλες οι οικογένειες τις είχαν μπει στη σειρά, δεν αφήναν να μπουν μέσα το τουρκικό κράτος και έβλεπαν από τους λόφους, δηλαδή μια ελπίδα, δηλαδή τα καταφέρουν. Και όντως καταφέρανε και αυτοί γυρίσανε πίσω. Ελάχιστοι φύγανε στην Ευρώπη. Να. Και αυτή είναι μια ελπίδα, νομίζω, για το μέλλον των ανθρώπων που ζουν εκεί. Και δίνει ελπίδα και σε εμάς. Εγώ πήρα ελπίδα από εκεί και ήταν να γυρίσω. Άρα, οι ακτίδες ελπίδας που έβαλα σαν τίτλο. Ακριβώς. Ε? Ακριβώς, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Έστω και συμπτωματικά. Ναι, σύμφωνα με αυτά που μου περιγράφεις, φαίνεται πάρα πολύ ταιριαστό. Δεν ξέρω, αλλά μου κάθισε αυτό. Ακτίδες ελπίδας. Δηλαδή, τα μηνύματα είναι πολλά από το κομπανά, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να φαίνεται και περίεργο. Ήμουν μπροστά στην Οτόνη όταν ξεκίνησε πόλεμος, επιτέσεις. Ήμουν έτοιμος να αφήσω και να φύγω. Δηλαδή να παρατήσω και το πανεπιστήμιο. Και αρκετοί μου είπανε, μη φεύγεις γιατί χρειαζόμαστε άτομα και εδώ. Αρκετοί σαν εμένα, δηλαδή. Όταν είδα τις εικόνες βιασμού των γυναικών, τα σκλαβοπάζαρα, με επηρέασαν πάρα πολύ. Δηλαδή και συναισθηματικά, αλλά και πολιτικά. Εσύ, Κατερίνα? Και εγώ θα επέστρεφα στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν. Ένας φίλος μου, ο οποίος ονομάζεται Matthew Van Dyke, έχει φτιάξει μία, λέγονται private military companies, δηλαδή ιδιωτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο οποίος κατ' ουσίαν είναι στρατός, ο οποίος όμως χρηματοδοτείται μόνο από χορηγήσεις ιδιωτών. Ιδιωτών. Και με τι σκοπό? Θα επέστρεφα λοιπόν μόνο ως πολεμίστρια και όχι ως ακαδημαϊκός. Αν επέστρεφα ποτέ, ποτέ δεν εκτίμησα τη ζωή. Πού σας βρήκα σήμερα και σας έφερα εδώ μέσα? Σοβαρά το να μιλάς? Ναι, σοβαρά, ναι. Θα το σκεφτόμουν λοιπόν. Δηλαδή μόνο... τόσα χρόνια σταθρανή εκπαίδευση και λοιπά, θα τα πέταγες όλα και οι δύο θα τα πετάξετε στην άκρη για να γίνετε πολεμιστές? Εγώ νομίζω. Να πες, Κατέρινα, πες εσύ. Όχι, πες εσύ πρώτα. Εγώ κατάλαβα μερικά πράγματα. Δηλαδή 20 χρόνια είμαι εδώ, πάνω από μισή ζωή μου πέρασε στην Ελλάδα. Νομίζω ζωή δεν είναι καριέρα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ζωή είναι για να καταλάβεις γιατί ζεις, για ποιο πράγμα, τι σου κάνει χαρούμενος. Σπουδάζαμε σε τρανία, είχαμε κάποιους σκόπους να σπουδάζουμε, να γυρίσουμε, δηλαδή εγώ πρόσωπα να γυρίσω να βοηθήσω. Αλλά όταν βλέπεις, χάνεις μερικές αξίες, γιατί και εμείς ζούμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Και να θέλουμε και να μην θέλουμε, μας πειράζουν τα πράγματα περιγύρω μας. Όταν χάνεις αυτά, εγώ μερικές φορές πιστεύω, λέω, δηλαδή, εντάξει, αύριο μπορώ να γυρίσω και στον Διάρβικιρ, πολύ που γεννήθηκα, να βγω στο πανεπιστήμιο, να γίνω ακαδημιακός. Αυτή είναι η ζωή, δηλαδή. Η ζωή όταν δεν μπορώ να επιβιώσω με τους άλλους, όταν δεν μπορώ να προσφέρω ή να μοιραστώ το πόνο τους ή τη χαρά τους, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να επιβιώσω με αυτούς, και να γίνω καθηγητής, τι νόημα έχει? Μάλλον εγώ δεν είμαι τόσο σκληρός όπως είναι η Κατερίνα. Είναι γυναίκα γι' αυτό. Αλλά νομίζω
ζωή δεν είναι καριέρα. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Παχός. Θεωρώ ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι πολύ πιο σημαντική. Και επίσης θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει κάποια χρόνια κάνοντας έρευνα φτάνουν στο σημείο να αποδομούν στο τέλος τον ίδιο τους τον εαυτό. Εγώ λοιπόν εκεί έχω φτάσει, έχω αποδομήσει τα πάντα. Γνωρίζω πολύ καλά την ψευδαίσθηση της ακαδημαϊκής καριέρας. Γνωρίζω πολύ καλά τι θυσίες έχω κάνει για να φτάσω σε ένα αλφα ερευνητικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Και βλέπω ότι είναι άλλες οι αξίες και οι χαρές της ζωής οι οποίες στη τελική ανάλυση έχουν σημασία, άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Εγώ αυτές μέρες... Ελπίζω το ταξίδι αυτό να συνεχιστεί, γιατί εγώ το βλέπω σαν ταξίδι, δεν το βλέπω σαν προορισμό. Εγώ προάλλες κατόμουν έτσι σκέφτηκα πριν να κατέβω στην Αντίνα. Γιατί όταν αυτό που είπες, όταν δεν μπορείς να ζήσεις για τον συνάνθρωπό σου, γιατί εμείς έτσι μεγαλώσαμε, μπορείς να μην ξέρουμε την έννοια της αλληλεγγύης, αλλά σήμερα που έχουμε μεγαλώσει την έννοια της αλληλεγγύης, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει να δώσεις το χέρι στον δίπλανό σου, όχι με την έννοια θρησκευτικά, με ευρύτερη έννοια της αλληλεγγύης. Όταν εγώ σήμερα, αν δεν μπορώ να ζήσω ή αν χρειαστεί να θυσιάσω την ζωή μου για αυτά τα παιδιά στο κομπάνι, εγώ πιστεύω δεν έχει νόημα να ζήσω προσωπικά, λέω αυτό. Και αν υψιός μου είναι εκεί τώρα, κοντά στα σύνορα, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε την ζωή μας για αυτά τα παιδιά. Και ναι, θεωρώ ότι κάποια άτομα έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένη αίσθηση του κοινωνικού δικαίου, της αυτοθυσίας και της προσφοράς. Και νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στις επιλογές καριέρας. Εγώ νομίζω τώρα που έχω φτάσει, δηλαδή περιμένω απλά να τελειώσω να πάρω αυτό το χαρτί, αρκετοί αυτό μου λένε μην αφήνεις. Νομίζω η χαρά μου, γιατί τη μέρα που ήρθα εδώ, τώρα βλέπω και Αριστοτέλης που μου λέει χαμογελάει ο Μπαχός, δεν ξέρω τι. Και εγώ χαμογελάω. Όχι, έχω εντοπίστηκα ότι έχω χάσει τη χαρά μου. Όχι Ελλάδα με επηρεάζει. Είσαστε τυχεροί και οι δύο, γιατί αυτά όλα τα συνειδητοποίησατε σχετικά νωρίς. Γιατί βλέπω μερικές φορές μπαίνω στο Skype να μιλήσω με τις αδερφές μου για να γελάσουν μαζί μου. Έχω ξεχάσει τον γέλιο. Ειλικρινά λέω, δηλαδή δεν μπορώ να γελάσω. Τους παίρνω μέσω Skype, ώρες μιλάμε. Δηλαδή μου λένε διάφορα πράγματα, δεν ξέρω τι. Για να νιώτω αυτό που ένιωσε κάποτε εκεί. Να μου δώσει χαρά να μην χάσω τη ζωντάνια μου. Δηλαδή να μην χάσω μερικές αξίες που είχα. Όσο που έχω κρατήσει, δεν ξέρω πώς έχω κρατήσει. Και τα τελευταία χρόνια που 20 χρόνια που λέω είμαι εδώ, αυτά τα τελευταία χρόνια σαν μου έχει περάσει σαν 20 χρόνια που θέλω να γυρίσω δηλαδή. Δηλαδή σαν να έχει πέσει ένα παγόβουνο πάνω μου. Ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι λέει ο Παχός και... πραγματικά τη χρονιά την οποία έζησα στο Ιράκ νομίζω ήταν η πιο ευτυχισμένη χρονιά της ζωής μου. Συγκριτικά τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω την ευτυχία, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ το ένστικτο αυτοσυντήρησης, λίγο το ένστικτο επιβίωσης, το οποίο κάπως ας πούμε, ενώ δεν είχα πρόβλημα επιβίωσης, αλλά όταν το βλέπεις συνέχεια δίπλα σου, όταν δηλαδή εγώ έμενα σε μία πολυκατοικία και ακριβώς δίπλα μου υπήρχαν παιδιά τα οποία έμεναν δίπλα σε λίμματα και έπαιζαν στον δρόμο χωρίς παπούτσια. Λίγο πολύ ήταν οι κοινωνικές ανισότητες στο Κουρδιστάν ήταν τρομακτικές. Και λίγο πολύ συνειδητοποιείς ότι
ίσως ζωή δεν είναι αυτό το οποίο σου μαθαίνουν ότι είναι ζωή. Δηλαδή οι επιλογές καριέρας, τα χρήματα. Βλέπεις, ας πούμε, τη χαρά των παιδιών που παίζουν χωρίς παπούτσια, δίπλα σε λίμματα, με το χαμόγελο, να σε βλέπουν, να σου μιλάνε, να σου χαμογελάνε, λες και είσαι ο Θεός τους. Η χαρά της γνωριμίας με ένα ξένο και βλέπεις τη ζωή διαφορετικά. Μάλιστα. Έτσι είναι. Ένας Κούρδος εκ Τουρκίας, πολιτικός πρόσφυγας στην Ελλάδα, μία κριτικιά, σωστά. Ακριβώς από το Ηράκλειο Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης με ένα πέρασμα στην άλλη άκρη του, τέλος πάντων, ας πούμε την άλλη άκρη, στον Καναδά. Έχουν καταλήξει περίπου στο ίδιο πράγμα, ότι με ακαδημαϊκές καριέρες και οι δύο. Καταλήγουν λοιπόν ότι πραγματικές χαρές της ζωής είναι καμιά φορά να παίζεις δίπλα στα λίμματα εξυπόλυτος, χωρίς πολλά προβλήματα. Να σε απασχολούν ακόμα και αν ο κόσμος καταστρέφεται γύρω σου, ακόμα και αν την επόμενη μέρα μπορεί να μην σε βρει να ζεις. Άρα πρέπει να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή αυτής της ζωής. Και καταλήγουμε όλοι. Και δεν χρειάζονται πολύ σύνθετα πράγματα για να είσαι ευτυχισμένος. Πολλά πράγματα. Και είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό στην Ελλάδα, που επικρατεί μία μαζική κατάθλιψη. Ναι. Μαζικός πανικός κάθε μέρα. Θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Καλό θα είναι να γυρίσουμε έτσι λίγο το χρόνο πίσω, σε πιο έτσι απλές στιγμές. Δεκαετία 60, αρχές 70, μέχρι εκεί. Από τότε άρχισε να υπάρχει αποδόμηση, όσο θυμάμαι εγώ, έτσι, που τα έχω βιώσει όλα αυτά. Τότε χαιρόντουσαν οι άνθρωποι, μαζευόντουσαν την Κυριακή, τρώγανε, τραγουδάγανε. Και πιο κλασικά, δηλαδή, αν τα κοιτάξουμε λίγο, και όχι και πολλά χρόνια πίσω, και όταν εγώ ήρθε πρόλαβα, οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την έννοια της μαζικής, πώς λένε, κοινωνικοποίησης. Γιατί όταν λέμε κοινωνικοποίηση, δεν σημαίνει κοινωνικοποίηση, θα πας στο σχολείο να κοινωνικοποιηθείς μόνο. Οι Έλληνες που ήταν στις πλατείες έχουν εγκαταλείψει τις πλατείες, έχουν εγκαταλείψει τα κοινά πράγματα που κάνανε μαζί, που τους δώσανε χαρά, που λέμε εμείς τώρα για το Ροζάβα, δημιουργικά πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει τους Έλληνες, είναι μια κοινωνική κρίση. Αυτό που είπε η Κατερίνα, εγώ κατέβηκα από πάνω, ας πούμε, με ρωτήσανε χτες, είχα μαζευτεί με τους αναρχικούς για την καμπάνια. Με ποιους? Με τους αναρχικούς. Ποιοι είναι οι αναρχικοί? Είναι διάφορες κοινωνικές ομάδες σε Αθήνα, κοινωνικούς χώρους δηλαδή. Παράδειγμα, ας πούμε, έχουν βγάλει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι μια παρεξηγημένη λέξη πια στην. Όχι, υπάρχουν αρκετές ομάδες που κάνουν και σοβαρές δουλειές. Μπορώ να σου αφήσω και το βιβλίο να διαβάζει. Νομίζω καλύτερη μελέτη που έχει γίνει για το κουρδικό. Το κουρδικό πείραμα για τη δημοκρατική αυτονομία. Ακριβώς. Ένα ταξίδι στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Γιατί νομίζω και αυτό έχει. Εκδόσεις Ευτοπία. Ναι. Νομίζω έχει μία λαντασμένη άποψη και για αυτό το χώρο. Δηλαδή έχω χρόνια επαφή μαζί με τα άτομα. Υπάρχουν σοβαρά άτομα μέσα τους που σκέφτονται με την έννοια όχι καταστροφής, με την έννοια ανοικοδόμησης, αυτό που μιλάμε για τα Ροζάβα δηλαδή, και αυτό που είπες εσύ, Αριστερής, δηλαδή μία έννοια που έχει παρεξηγηθεί πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, έννοια του αναρχισμού ή κοινωνικός χώρος. Είναι άγνωστη, δεν έχει παρεξηγηθεί. Ακριβώς. Εγώ χρόνια τους ξέρω, υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αναρχισμός. Ακριβώς. Τον έχουν μπλέξει, τον έχουμε. Και νομίζω συνειδητά το σύστημα έχει δημιουργήσει μια εικόνα τελείως λανθασμένη. Εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα, δηλαδή πρέπει να επιστρέψουμε αυτά που κάποτε μας είχαν ενώσει και αυτά που μας είχαν δώσει χαρά για να ζήσουμε μέσα στην κοινωνία. Εγώ νομίζω σήμερα αυτά έχουμε χάσει, και όσο πηγαίνει βαταίνει η κρίση και ψυχολογικά προβλήματα αυξάνονται, αντί να κατήσουμε να μελετήσουμε πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτά και προσπαθούμε να εγκαταλείψουμε τη χώρα, να πάμε να ψάχνουμε ευτυχία κάπου αλλού και χωρίς να καταλάβουμε. Λεφτά ψάχνουμε, να ψάχνουμε ευτυχία. Ακριβώς. Ο τέτοιος είχε πει πολύ ωραίο, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με τα λεφτά. Mm-hmm. Ακριβώς.
και δύσκολα θα τα αλλάξουμε αυτό. Θέλει μια γενιά για να αλλάξει. Λοιπόν, από το Δημοκρατικό Ελευθεριακό Ραδιοφωνικό Σταθμό του ID Radio. Νομίζω ταιριάζει αυτό που είπες. Για να μην μπορούμε, όπως βλέπω τη ροή της κουβέντας, μπορεί να μείνουμε όλο το βράδυ εδώ. Αλλά μετά ίσως έχει χάσει και την αξία του. Νομίζω, ναι. Γιατί θα κουραστεί κάποιος. Mm-hmm. Και εξάλλου νομίζω ότι αυτά που έπρεπε να πούμε τα είπαμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όλους τους βασικούς άξονες τους καλύψαμε, τις βασικά, αυτά που είχα στο μυαλό μου. Απλά σκέφτομαι ποιο από όλα να διαλέξω. Ξέρεις, από αυτά που μου βάλες, από τη λίστα εννοώ, υπάρχει ο Μιχεμέν. Εκείνο. Εκείνη Σέσο, το... έτσι. Αυτό μου μοιάζει αυτή τη στιγμή το οποίο... Μιχαήλ Ασλάν. Αυτό δεν είναι. Α, Μεχμέση, εγώ. Ναι. Παραδοσιακό είναι. Παραδοσιακό παλιό. Πολύ παλιό και πολύ ωραίο είναι. Ποιο από τα δύο όμως. Αιλή Γκουλή. Κάτσε να δω. Δύο μου είχες βάλει. Νομίζω ότι για το κλείσιμο. Ναι, αυτό το έχω μπροστά μου. Αυτή τη σημερινή, ήδη έχουμε φτάσει στις 2 ώρες και 40 λεπτά σχεδόν ημέρας. Είναι πάρα πολύ καλό. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Τσουκαλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να αναπολύσω τις πολύ όμορφες στιγμές που πέρασα στο Κουρδιστάν. Ναι, είδες, είναι πώς τα φέρνει η ζωή καμιά φορά όμως, έτσι. Και εγώ πώς ταιριάξανε δηλαδή τρεις διαφορετικοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονται, έτσι. Πώς μπόρεσαν να μπουν σε μια διαδικασία έτσι λίγο περίεργη, ένα ταξιδάκι 2 ώρων και κάτι. Νομίζω αρκετά ευχάριστο, ελπίζω να μην κουράσαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ προσωπικά που σε γνωρίζαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και δημιούργησες και ευκαιρία που μίλησε με την Κατερίνα, δηλαδή μετά από πολλά χρόνια. Και νομίζω και είναι και χαρά που ήρθε επαφή και μαζί της, άκουσα και την φωνή της. Παρομοίως παθούς. Και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή όπως είπες, 2-3 διαφορετικοί άνθρωποι ξαφνικά ενώθηκαν σε ένα σημείο, σαν ένα ταξίδι δηλαδή. Ξεκινήσαμε από κάπου, ένα ταξίδι. Ταξίδι, πώς να πούμε, της καινορμίας, της ελπίδας. Νομίζω ήταν... Εγώ θα έλεγα συμβατικό. Ναι. Εγώ στο τέλος που θέλω να πω αυτό, δηλαδή η ελληνική κοινωνία από κάθε στρώμα μέχρι σήμερα δηλαδή έχει υποστηρίξει το κουρδικό κίνημα και ζήτημα. Αυτό που θέλουμε δεν είναι χρηματικό ποσό. Αυτό που μας ενδιαφέρει η ελληνική κοινωνία να καταλάβει τι συμβαίνει στις κουρδικές περιοχές. Δηλαδή το πολιτικό περιεχόμενο μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν τα χτίζουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι το σχολείο. Μακάρι να χτιστούν 10 σχολεία, όποιος και θέλει να χτίζει. Τα είπα αυτά νομίζω. Ναι. Νομίζω είναι αυτό να δείξουν την αλληλεγγύη τους στο πολιτικό επίπεδο. Γιατί τα παιδιά εκεί που χρειάζονται και γενικότερα στην περιοχή Ροζάβα είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τα έχετε πει εσείς οι δύο όλα. Να σας ευχαριστήσω την Κατερίνα την Τζουκαλά και τον Μπαχούς Μποράκη αυτές τις ευχάριστες στιγμές που ζήσαμε με αυτό το περίεργο τρίγωνο που δημιουργήσαμε, το οποίο ήταν και ζωντανό ενώ μέσα στο στούντιο αλλά και με διαθήκη. Μας πήγε και πάρα πολύ καλά τεχνικά, Κατερίνα, εκπληκτικά, έτσι, δηλαδή καλύτερα και από τηλεφωνική σύνδεση, έτσι. Δεν το περίμενα. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όλοι κάτω από άλλες συνθήκες, οι τρεις μας. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας μπορεί να γίνει και ενημερώσεις. Ναι, καλά, αυτό είναι εύκολο. Η καμπάνια, ενώ για την καμπάνια μιλήσαμε, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, άλλη μια ad hoc εκπομπή να πάω εγώ τώρα στις ρετσέτες μου, που δεν είναι ρετσέτες, κάθε φορά σκέφτομαι τι κατά να πω για να κλείσω. Λοιπόν,
και πάντα λέω το ίδιο, ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή να περνάτε καλά και να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το τελευταίο, όσοι το έχετε καταφέρει και το έχετε ακούσει ζωντανά, αλλά και όσοι το ακούσετε κονσερβαρισμένο, ό,τι συζητήσαμε τα τελευταία 30-40 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Νομίζω εκεί ήταν η ουσία τελικά. Κατερίνα, καλή σου μέρα, γιατί ακόμα εκεί είσαστε στο μεσημέρι, έτσι, άρα έχετε υπόλοιπο. Μπαχώς, καλή σου επιτυχία σε όλη τη κάνεις, σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Το ίδιο και σε εσένα, Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και... Μιχαμέτ, πώς το λέμε, γιατί έχει και αυτά τα τουρκικά τα από κάτω. Εβάρμπας. Εβάρμπας. Σεβμπας. Καλό βράδυ. Μιχαμέτ Σεξό. Μιχαμέτ Τσιχό. Αυτός είναι Κούρδος, πέτανε από Ροζάβα είναι. Από Ροζάβα. Άιλε γκουλέ. Αυτό. Το σημείο σημαίνει. Γκουλ είναι τέτοιο, πώς είναι, όνομα της γυναίκας, έχει αφιερώσει ένα τραγούδι σε... Σε μια γυναίκα. Ναι. Okay. Οπότε καλό κλείσιμο είναι αυτή της εκπομπής. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Diyes biz mametme bir son pesinde.
Ardias bis mamet deve bisun pesir.